Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πιστεύεις, Τέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλό απόγευμα σε όλους. Αθλητικό Μετρόπολη 95,5. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ 95,5 FM. Της Κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο Ήδημο στον ήχο, τον κύριο Θανάση Καραμπάκα στο Production, την κυρία Έλια Πατσίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Αθλητικού Μετρόπολης 95,5 των FM. Γράφετε 9.55, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54.340, 50 λεπτά η χρέωση του μηνύματος. Αθλητικό με ελληνικούς χαρακτήρες, Μετρόπολη 95,5 με λατινικούς. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στο Facebook, οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδες στο κινητό. Για τους φίλους της Vodafone να πω ότι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή για διαχείριση του διαβήτη από τον ίδιο τον ασθενή είναι η νέα πρωτοπορία της Vodafone σε συνεργασία με την D-Partner και πιο συγκεκριμένα με την Novo Nordisk. Πρωτοπορούν και προσφέρουν την εφαρμογή με μια πλήρη και έξυπνη εφαρμογή που στόχο έχει να βελτιώσει την καθημερινότητα των ανθρώπων με σακαρώδη διαβήτη. Χαρακτηριστικά, να πω ότι η εφαρμογή με εύκολο και άμεσο τρόπο δίνει τη δυνατότητα στον ασθενή να μπορεί να αντιστοιχεί με ακρίβεια την ποσότητα φαγητού με υδατάνθρακες που θα καταναλώσει και επομένως να προτείνει τη σωστή δόση ινσουλίνης, αφού προσφέρει μια ενσωματωμένη βάση δεδομένων τροφών και γευμάτων, η οποία προέρχεται από τον οδηγό διατροφής της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, στην οποία ο χρήστης μπορεί να εισάγει σε αυτή και άλλες τροφές που δεν εμπεριέχονται. Καταγράφει το ιστορικό διαβήτη καθώς και την αντιδιαβητική θεραπεία που ακολουθεί. Παρακολουθεί το ημερολόγιο καταγραφής μετρήσεων γλυκόζης, εργαστιακών αποτελεσμάτων, μετρήσεων αρτηριακής πίεσης, βάρους και σωματικής άσκησης. Έχει πρόσβαση σε μια σειρά μηνυμάτων και ειδοποιήσεων σχετικά με την ποιότητα των μετρήσεων που έχει καταγράψει. Αυτά από την τελευταία μεγάλη προσφορά της Vodafone. Με δύο διαγωνισμούς σήμερα, ο πρώτος έχει να κάνει με το ταξίδι στη Σμύρνη, καθώς δύο τυχεροί ακροατές θα ταξιδέψουν στη Σμύρνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Απλή διαδικασία, αμή3 κενό, Σμύρνη ονοματεπώνυμο στο 54344. Ο άλλος διαγωνισμός, μια μοναδική Smart TV της MLS, μια τηλεόραση η οποία κάνει ζάπινγκ για εσάς, ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τον ήχο, παίζει να μπαίνει στη ταινία, ψάχνει στο Google, μεταφράζει από τα ελληνικά στα αγγλικά και το αντίστροφο. Μια MLS Super Smart TV 42 ιντσών αξίας 1.000 ευρώ έχει εξασφαλιστεί από το εμπορικό τμήμα, το τμήμα marketing του Αθλητικού Μετρόπολης για εσάς. Μπορείτε να την αποκτήσετε με ένα απλό μήνυμα αλφα μη 2 Smart TV με ελληνικούς ή αγγλικούς χαρακτήρες. Το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54344. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 27 Νοεμβρίου στην εκπομπή Πλάκα Τέλος με Γιάννη Πάγκο, Γιώργο Ζαΐρη και Βασίλη Βλαχόπουλο. Πριν πούμε οτιδήποτε, Κωστή, θέλω να πω το εξής. Ναι, πες για εδώ. Έχουμε 17 Νοεμβρίου. Και τι να κάνω, εγώ χορεύω τώρα. Όχι. Αλλά. Είναι απίστευτο. Τι έγινε. Πώς έχουμε φτάσει. Με 20 βαθμούς Κελσίου 17 Νοεμβρίου. Και αυτό ήθελα να σου πω κι εγώ. Φοβερός καιρός, τρομερός. Είναι ένα θέμα και αυτό. Ωραίο, ωραίο, ναι. Τι άλλο, τίποτα έχεις να μου πεις. Ναι. Ναι, για πες να μάθω. Είναι θέμα. Ποιο, ρε, για μένα. Άντε, για κάποιον άλλο μπορεί να μην είναι. Πάρτο για. Πώς φτάσαμε 17 Νοεμβρίου, μια μέρα η οποία είναι μνήμης, μια μέρα που για μένα ήταν η τελευταία μεγάλη παρουσία νεολαίας. Βέβαια, βέβαια. Πραγματικά. Τεράστια. Τεράστια. Απέναντι, ναι, στο τότε καθεστώς. Βέβαια, βέβαια. Τεράστια. Από μια γενιά όμως η οποία πρόδωσε την Ελλάδα. Όχι, ρε, τι. Για την ακρίβεια από μια μερίδα αυτών των ανθρώπων οι οποίοι καπηλεύτηκαν αυτό το γεγονός. Κύριε, σταμάτα τέτοια μέρα, μην λέτε και. Μην το λες. Φτάσαν τη χώρα εδώ που την έφτασαν. Λοιπόν, άσε, είναι μέρα μνήμη, σταμάτα τώρα. Σχολείο κάνουν τα παιδιά γιορτή, μην το κάνεις αυτό. Και καλά κάνουν. Καλά κάνουν, να κάνουν γιορτή τα παιδιά. Αυτό όμως, το ότι κάποιοι καπηλεύτηκαν. Μη ρε Γρηγόρη, άστα. Το ότι κάποιοι καπηλεύτηκαν. Έλα ρε Γρηγόρη. Το ότι κάποιοι. Άνοιξε την καλοσύνη να μιλήσω. Έλα την καλοσύνη τώρα, μα κάνει τώρα το καλό παιδί εδώ. Δεν κάνω το καλό, κακό παιδί. Άνοιξε την καλοσύνη να τελειώσει. Όχι, δεν έχω την καλοσύνη, έχω την κακοσύνη.
Ωραία, τότε πες ό,τι θέλεις. Θες να μιλήσουμε... Εγώ δεν μιλάω. Έλα τώρα. Νιώθω την ανάγκη να κάνανε επανάσταση οι άνθρωποι. Βεβαίως. Ωραία, πέρασαν καλά 35 χρόνια. Δεν πάει έτσι. Άντε πάλι τα ίδια. Στη ζωή είναι αυτή. Ό,τι φας ό,τι πιεις και ό,τι αρπάξει ο πισινός είναι. Δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει, αφού έτσι λειτουργούν οι άνθρωποι. Μπορώ να το βλέπω διαφορετικά. Τι, εσύ αλλιώτικος είσαι δηλαδή. Όχι, δεν μπορεί να το βλέπεις διαφορετικά. Δεν είσαι εξαίρεση. Έχω το δικαίωμα. Όχι, δεν έχεις το δικαίωμα. Γιατί. Ό,τι φας ό,τι πιεις και ό,τι αρπάξει ο πισινός. Δεν ισχύει για μένα. Εντάξει. Λοιπόν, κάναν την επανάστασή τους. Ψωμί φωνάξαν. Ρε φίλε. Σταμάτα, ρε φίλε. Ρωτάω. Έγινε μία επανάσταση. Ψωμί, είπανε. Φάγαν ψωμί. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Ψωμί. Φωνάξαν ψωμί. Ναι. Φάγαν 35 χρόνια. Φάγαν. Παιδεία είχανε. Πολύ ωραία παιδεία. Τους έκανε ο Ανδρέας. Δωρεάν παιδεία. Ελευθερία είχανε. Έλεγαν ό,τι ήθελα. Και πού φτάσαμε. Ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ελεύθερος. Ναι. Να λέω ότι γουστάρω. Στη δημοκρατία να πούμε. Η οποία τα παιδιά εκεί να αγωνίστηκαν. Για να δημιουργήσουν. Συμφωνούμε στο εξής, ότι είναι οι τελευταίοι οι οποίοι πραγματικά δώσαν αγώνα. Δώσαν μεγάλο αγώνα. Δεν δώσαν. Για τη Μαρμίτα δώσαν αγώνα. Βέβαια. Όχι, άσε πως κατέληξε. Δώσανε αγώνα. Δώσανε αγώνα και πέτυχε ο αγώνας και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός είπε θα κάνω επανάσταση. Το σύνθημα είναι ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και για 35 χρόνια και ψωμί και παιδεία και ελευθερία πήγαν πάρα πολύ καλά. Τώρα υπάρχουν και μερικά χρόνια τα οποία θα είναι. Λίγο δύσκολο. Θα είναι άλλα 75 χρόνια. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Εγώ κοιτάω τα καλά τα. Εγώ είμαι θετικός άνθρωπος. Εγώ κοιτάω τα καλά τα χρόνια. Φάγαμε ή πιαμε. Είσαι. Θετικός άνθρωπος είμαι. Όταν θέλεις. Ναι, ότι γιατί. Άμα δεν θέλω, δε. Λοιπόν, άσε την ημέρα μνήμης αυτήν. Όχι. Οι άνθρωποι είχαμε ένα κάρο νεκρούς στο Πολυτεχνείο. Πρέπει να τιμήσουμε τους νεκρούς αυτούς. Σήμερα γίνονται και πάρα. Βεβαίως. Θα γίνουν και πολλές διαδηλώσεις σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα, άμα κάνουν 3-4 μαγαζιά, κάθε χρόνο καίγονται και 5-6 αυτοκίνητα. Αυτά είναι πτέσματα. Είναι, πώς το λένε τώρα, παράπλευρες απώλειες. Κατάλαβες. Λοιπόν. Πολύ εύκολα τα έχεις. Μια χαρά, εγώ τα εύκολα. Η ζωή είναι εύκολη, απλή είναι. Τι εσείς τι κάνετε, σύνθετη. Είναι η μέρα μνήμης. Το σχολείο, όλα τα σχολεία στην Ελλάδα τη γιορτάζουν. Τα παιδιά, μάθανε. Σταμάτα λίγο. Τους μαχητές του Πολυτεχνείου. Αλλάξαν την κατάσταση, ρίξανε την τύχη. Θυμάμαι τον Κόκκινο και τον Ραπτόπουλο 10 χρόνια μετά από εκείνη την επανάσταση της νεολαίας, ναι, να γιορτάζουν στα σχολεία τους, στα γυμνάσια τότε. Ναι, τι. Με πραγματικά, ναι, με συγκίνηση, ναι, τον αγώνα τον οποίο δώσανε αυτοί οι άνθρωποι. Και παρά το γεγονός ότι ήμασταν έφηβοι, ναι, ναι, ήμασταν, και τελειώναμε το σχολείο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μετά από 30 χρόνια η γενιά αυτή η οποία. Τι έκανε, ναι. Είχε περάσει τη διακυβέρνηση της χώρας, ναι, θα έχει καπηλευτεί με τόσο έσχατο τρόπο, όχι η γενιά, κάποιοι εξ αυτών. Έλα, ρε, τώρα, εντάξει. Και θα φτάσουν τη χώρα σε αυτό το σημείο. Εγώ, φίλε, γιατί ξέρω πρέπει να λέμε είμαι και ελεύθερος, τα καλά. Είμαι ελεύθερος, μπορώ να κυκλοφορώ με όποια εφημερίδα θέλω στην πλάτη μου, στη ράχη μου. Κανένας, πώς το λένε, περιπτεράς ρουφιάνος, κανένας θυρωρός ρουφιάνος, κανένας μυστικός αστυνομικός ρουφιάνος δεν μπορεί να με γραπώσει, να μου πει τι διαβάζεις, ριζοσπάστη, σε παίρνω να πούμε και σε πηγαίνω να, να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσεις κάτι. Ευθέως, πιστεύεις ότι δεν μας ελέγχουν. Όχι, ρε, αφού περάσαμε στην ελευθερία, κάναμε αγώνα και το γιορτάζουμε. Αλλιώς να μην το γιορτάζαμε, ρε φίλε. Φυσικά και είμαστε ελεύθεροι. Λέει να πούμε ό,τι θέλουμε, να πιούμε ό,τι θέλουμε, να καπνίσουμε ό,τι θέλουμε, να φωνάξουμε ό,τι θέλουμε, να περάσουμε ό,τι σύνθημα γουστάρουμε να πούμε. Επαναλαμβάνει αυτό. Η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Ναι, η οποία. Η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Μας ελέγχουν ή όχι. Όχι, ρε, δεν μας ελέγχει κανένα. Είμαστε ελεύθεροι. Κάναμε επανάσταση και είμαστε ελεύθεροι. Και ψωμί έχουμε να φάμε. Και από τη συντάξη των γονιών μας. Κάτσε λίγο να τα πω. Η κάρτα οπαδού. Είναι έλεγχο. Η κάρτα οπαδού. Βέβαια. Τα τσιπάκια τα οποία τους φοράνε, τους Αμερικανούς με πιλωτικό πρόγραμμα, ναι, είναι έλεγχος. Μην το βάζεις εσύ. Ρε φίλε, σε υποχρεώνουν. Δεν το βάζεις. Δεν βλέπεις ότι όλα οδηγούν εκεί. Τράβα στο βουνό εσύ, πάνε στο Άγιο Παΐσιο. Δεν βλέπεις ότι όλα οδηγούν εκεί. Σπέρνουν τρομοκρατία. Σπέρνουν ανέμους, θερίζουν θύελες. Σπέρνουν δικόνια, σπέρνουν φόβο. Καλά κάνουν, ρε. Σπέρνουν εξουσία είναι, ρε. Καλά κάνει. Και σου δημιουργούν ανασφάλεια και σου λένε. Δουλειά τους είναι. Καλά, εκεί. Εσύ αν θες να είσαι άβουλον, να εξυπηρετείς όλα αυτά τα συμφέροντα και να τα δέχεσαι. Ναι, τα δέχομαι, ρε κόκκινε. Μπορώ εγώ να μην τα δέχομαι. Όχι, μου επιτρέπεις να έχω διαφορετική αντίληψη. Αν θες να κάνεις επανάσταση.
Να πάει να κατέβει στον δρόμο και να φωνάξει. Και να τα ρίξει. Να φωνάξουν από τι. Να πει δεν γουστάρω εγώ να φορέσω τσιπάκι στην κλάβα μου. Οι επαναστάσεις, ξέρεις, σήμερα είναι λίγο διαφορετικά. Να κάνει επανάσταση, ρε κόκκινη. Είναι τελείως διαφορετικά. Να κατέβει σήμερα το απόγευμα και να κάνει επανάσταση. Μην κάτσει να πούμε να φας βούτυρο με μαρμελάδα ροδάκινο να μου στο σπίτι σου και να αράξει να μου τον παχύ παχύ σου πισιρό να πούμε στην πολυθρόνα. Να κατέβει εκεί με του νεολαίου. Συνέχισε. Τι τα λες στο ραδιόφωνο τώρα για να τα λες να περνάει η ώρα. Να πάει να κάνει αγώνα να πούμε. Τα λέω και να περνάει. Έτσι. Δηλαδή, να πας έξω από το Αμερικάνικο αυτό. Σε φαρισαίο. Χαρακτηρίζω φαρισαίο, υποκριτή να πούμε και λόγιο. Και θεωρητικό να πούμε. Ναι. Άμα θες να τα κάνεις, πάνε και κάντα. Τι μας λέει, μια εδώ πέρα θα μας κάνεις τώρα. Κήρυγμα έρθει να μας κάνεις. Κήρυγμα. Θα μας βάλουν τσιπάκι. Μην το βάζεις το τσιπάκι. Μην το βάζεις. Πες εγώ δεν το βάζω. Θέλω το χριστιανισμό μου, το Θεό μου κτλ. Δεν με ελέγχει. Είναι μέρα μνήμη. Είμαι την ημέρα. Πολλές φορές δεν φωνάζεις εσύ. Τι λέω, ρε. Και σωστά πράττεις. Ναι, για πες. Τι σχέση, κύριε Έλληνα, στου 40 με το σημερινό. Ναι. Και σου λέω συμφωνούμε. Τι έχει του 40 ο Έλληνας. Τι έκανε ο Έλληνας του 40. Εκείνος είπε όχι, ρε φίλε. Ποιος είπε όχι. Εκείνος είπε όχι και το εννοούσε. Ο Έλληνας είπε όχι. Βεβαίως. Τον πήραν από το σπίτι και τον πήγαν να πολεμήσει. Άμα ήταν και πανηγύριζε στο σιδηροδρομικό σταθμό, τα ξέχασες. Ποιος πανηγύριζε στο σιδηροδρομικό σταθμό. Φώναζε, αποχαιρετούσε, οι γυναίκες πλέκανε για τους άντρες πάνω. Στο... Εθελοντές πήγαν. Καλά, εσύ αν έχεις δει άλλες εικόνες, αν είσαι στο αν δεν πας στο στρατό στον πόλεμο, κηρύσσεις σε λιποντάκτης. Τι θέλαν και πήγαν δηλαδή. Για το φρόνημα. Τους μαζέψαν τους μπουζουριάδες. Εγώ ξέρω ότι με λίγα. Ναι, ναι. Δώσαν αγώνα για πολλά και νικήσανε. Τι νικήσανε, ρε. Τους μαντρώσαν από το σπίτι. Ο άλλος είχε τη γυναίκα του τα παιδιά. Με το ζόρι νικητής δεν γίνεται ο άλλος. Ρε, ακούσε λόγο τώρα. Πήγε κανένας εθελοντής στο στρατό το 40. Ναι, πολύ. Ποιος πήγε. Πολύ. Πού, ρε. Υπάρχει ένα γράμμα. Ποιο γράμμα. Υπάρχει ένα γράμμα μία σημαία. Ξέρω τους στέλναν το χαρτί. Υπάρχει ένα γράμμα μία σημαία. Μία κυρία. Μία σημαία, σε μία κυρία. Μία ημέρα, ναι, κύριε. Τι είπε αυτό το γράμμα. Δεν είναι αστείο, ξέρω. Ναι, για πες. Να το λιδωρείς. Γιατί στη ροή του λόγου μπορεί να κάνεις και σαν. Ναι, ρε, λέγε ρε, τώρα. Λοιπόν, μία κυρία η οποία είχε πέντε παιδιά, πέντε αγόρια. Ναι. Τα τρία εξ αυτών είχαν πάει πάνω στην Πίνδο, σκοτώθηκαν. Ναι. Και στέλνει γράμμα στον τότε στρατηγό και λέει: ναι. Έχω άλλα δύο αγόρια. Ναι. Προκειμένου να ενισχύσω τον αγώνα και να εκδικηθούν, ναι, για την προσπάθεια να καπηλευτούν τα ελληνικά χώματα. Ναι. Και για την απώλεια των αδερφών του, θέτω και τα υπόλοιπα παιδιά μου. Μάλιστα. Στην υπηρεσία του έθνου. Τέλειος. Μπράβο. Αυτό ήταν ο Έλληνας τότε. Έχει καμιά σχέση με το σημερινό. Με το σημερινό. Ναι. Τώρα κάνει πέντε παιδιά μαζί με ένα κομματάκι, δύσκολο το βλέπω. Δεν έχει χρόνο. Ένα το λέω. Ναι, δηλαδή αυτή έκανε πέντε παιδιά, μπορεί να κάνει άλλα τέσσερα μετά. Όχι, και είπε. Η νοοτροπία και του. Είπε στην κάτσε λίγο. Και είπε ότι σταμάτα και τα άλλα δύο. Η νοοτροπία του τότε ήταν διαφορετική. Εμένα η γιαγιά μου η Ζαμπέτα έκανε έξι παιδιά, τη πεθάναν τα τρία. Και ο πατέρα μου έξι. Σταμάτα ρε κόκκινε. Ζήσαν οι άλλοι τρει μηταράδε, αυταράδε με τι μητάρε κτλ. Ζήσαν. Οι άλλοι πεθάναν. Αν πεθάναν και άλλοι θα κάναν άλλα παιδιά. Δεν είχαν τότε. Αυτό που είναι τώρα ήταν διαφορετική κατάσταση. Κακουχίες κτλ. Κάναν 8-9 παιδιά κτλ. Δεν είχαν να κάνουν τίποτα άλλο, κάναν παιδιά. Άστο ρε κόκκινε να πάει στο διάλογο να πούμε. Τι το 40. Πει. Το 40 λοιπόν, τον παππού σου, τον παππού μου, τι ήταν εθελοντές, τους πήραν εκεί ένα χαρτί, ελάτε εδώ γίνεται πόλεμος. Μπορούσε να πούνε όχι. Είπε κανείς όχι. Άντε πάλι. Γιατί μπορούσε να πει κανείς όχι. Δεν το κάναν όμως. Δεν το κάναν. Δεν ψάχναν τρόπο να την κοπανίσουν. Τι δεν ψάχναν τρόπο. Δεν ψάχναν τρόπο να την κοπανίσουν. Γιατί τώρα μας στείλουν εμάς μια χαρτάρα και αυτού δυο μουστακαλίδες εκεί με κάτι μπράτσα σιδερένια και μας πούνε. Θα με πάρεις τηλέφωνο, θα μου πεις Γρηγόρη. Επίστρατη, γνωστό να πάρουμε τηλέφωνο. Επίστρατη, πας Γρηγόρης Κόκκινος και τα λοιπά και θα πας στον πόλεμο. Βρε, θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις τώρα βάλε κανένα δικό σου τώρα. Άσε τον πρόλογο τώρα. Παραμυθά. Το 74. Θα με πάρεις κατευθείαν να μου πεις κάτι στρατηγού σου. Το 74 που ήταν τότε με την Κύπρο και τα λοιπά. Όσοι ήταν, είχαν λευκό, ξέρω εγώ, χαρτί κτλ. Δεν πηγαίναν. Και λέει, ούφα να κόφησε, δεν πάω. Τι πήγε, ήθελε, γούσταρε να πάει ο άλλος να πολεμήσει για την Κύπρο. Δεν νοιάζει εμένα για την Κύπρο ρε, τώρα. Άσε κάμα, πλάκα μας κάνεις τώρα. Τον πήραν, τον τσακώσανε, του λέει, θα πας να πολεμήσεις. Είπε κανείς. Μα μου, άμα πεις, είσαι λιποτάκτης. Άστα τώρα τα επαναστατικά τώρα, επαναστάτα. Ποια επαναστατικά. Άσε, σήμερα είναι μέρα γιορτής, άσε τον κόσμο. Είναι μέρα μνήμης. Είναι μέρα γιορτής. Άσε το φιλελεύθερο τον κόσμο, έκανε την επανάστασή του. Έριξε τη χούντα των συνταγματαργών, έφερε ένα άλλο καθεστώς, πήγε καλά το καθεστώς 35 χρόνια, 40 για το λαό, έφαγε ο λαός καλά μια χαρά κτλ. Υπάρχει μια δυσκολία. Τώρα μετά ξαναφάει. Άσε τον κοσμάκι εκεί να γιορτάσει. Θεωρίες τώρα και ιστορίες. Έριξε την πόρτα, ήταν μέσα, δεν ήταν μέσα. Θα ψάξω να βρω τώρα πώς ήταν οι νεκροί μέσα και πώς ήταν όξω. Άλλο γκάι λέει, δεν έχω εγώ τώρα μεσημεριάτικα. Ότι νεκροί υπήρχαν εδώ. Τι με νοιάζει εμένα, υπήρχαν νεκροί. Θεός φυλάξει, μην έχουμε άλλους να πούμε αν υπάρχει Θεός. Τι να κάνω τώρα, μαλώνω εγώ με το χουντικό. Όχι, δεν είχε νεκρούς. Και με τον κομμουνιστή είχε 50. Και ατσακώνομαι εγώ στα ραδιόφωνα. Αν ήταν μέσα, ήταν απόξω. Άσε μας ρε κόκκινε, πάμε τώρα ο Τζίμι Ροτέρι. Το γεγονός ποιος είναι. Ποιος είναι το γεγονός ποιο είναι. Που ξέρω εγώ, εκεί ήμουν, ότι έγινε μια επανάσταση.
Τι έγινε? Ότι έγινε μια επανάσταση. Πώς μπορεί να σε χαρακτηρίσουν χουντικό? Δεν έγινε επανάσταση, μην το λέω αυτό. Τι επανάσταση? Χουντικό γιατί, επειδή λέω ότι έγινε επανάσταση. Ποιος την έκανε την επανάσταση τώρα? Είναι όλα. Α, εσύ από την άλλη μεριά. Ναι, ωραία. Δεν είμαι από καμία μεριά. Ποια μεριά είσαι τώρα? Εγώ με την Ελλάδα. Χουντικό είμαι. Ή από τη μεριά των άλλων. Σε χαρακτήρισε κάπως ο Κώστας. Όχι, άσε τον Κώστα τη λέει. Εγώ εσένα ρωτάω. Εσύ ποια θεωρείς επανάσταση? Αυτοί που κάνουν οι μαθητές ή αυτοί που κάνουν οι πατακοί? Ποιο θεωρείς? Δεν μπορώ να συμμετέχω. Με επανάσταση ήταν. Τι ήταν επανάσταση, ρε? Η Χούντα ήταν επανάσταση. Ήταν επανάσταση στην νεολαία εναντίον της Χούντας. Τελείως. Αριστερή άποψη. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει αριστερή και δεξιά. Ναι, τελείως. Ρε φίλε, τη μία μπορεί να με χαρακτηρίζει Χρυσαυγίτη, χθες με χαρακτηρίζει Χρυσαυγίτη, σήμερα με χαρακτηρίζει κομμουνιστή. Την άλλη με λέει. Ότι αρπάξει και εσένα που συνώσει, ρε κομμουνιστή. Δεν πάει. Όπως όλος ο κόσμος. Όχι. Όπως όλος ο κόσμος ο ελληνικός. Δεν υπάρχει. Τα καλά και τα συμφέροντα. Τα χριστιανικά σου. Α, είτε τώρα. Δεν ισχύει. Πώς δεν ισχύει τώρα εσύ? Είσαι και για το κοινωνικό σύνολο, είσαι ενδιαφέρεσαι. Όχι, ρε φίλε. Λοιπόν, δεν είναι. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Ποιος? Ο κόσμος. Ο κόσμος δεν έχει ξυπνήσει. Έχει ποτέ. Ξυπνήσει. Ο κόσμος δεν πρόκειται. Πάρε χαμπάρι ότι έχει ξυπνήσει. Ναι, ποιος, τι, το τι, ότι αυτή τη στιγμή κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΤΕΜΕΚ πρώτη φορά αριστερά. Ναι, γιατί ΤΕΜΕΚ. Δεν... Θα σου πω γιατί. Γιατί, γιατί δεν είναι το κόμμα το οποίο απέκτησε ο Παδούς μέσα σε 5 χρόνια. Ναι, αλλά τι έκανε. Είναι το κόμμα επειδή σταμάτησε το Ρουσφέτη και η Λιγούρα και η Φιγούρα. Ναι, ναι. Πήγαν όλοι και το ψηφίζαν από αντίδραση, όπως ψηφίζουν και άλλα κόμματα. Εγώ καταγράφω τα γεγονότα και όπως τα αντιλαμβάνομαι τα μεταφέρω στον κόσμο. Αν δεν σε αρέσουνε, πες ότι ο κόκκινος δεν τα λέει καλά. Πες τη γνώμη σου όπως πιστεύεις. Όπως λες, δημοκρατία έχουμε, έχω το δικαίωμα να εκφραστώ. Όπως ο κόκκινος, έτσι και όλος ο ελληνικός λαός κοιτάζει τα καλά και τα συμφέροντά του. Αυτό κοιτάζει ο καθένας. Από το προσέχω τα του οίκου μου μέχρι το κοιτάζω τα συμφέροντά μου σε βάρος του συνανθρώπου, μην πάρει διαφορά. Γιατί, εσύ τι, γιατί ρε φίλε, τώρα μας έχουν βάλει. Έχουν σπείρει πολύ έντεχνα και με πολύ επιστημονικό τρόπο το Διέρη και Βασίλευε. Δεν υπάρχει σταμάτα. Ποια είναι η θεία η σταμάτα για να ξέρω? Τα του οίκου σου να κοιτάς. Κοιτάω τα του οίκου μου. Άμα δεν πληρωθούν 5 εδώ πέρα από τη δουλειά και πληρωθεί εσύ 9 για του 5. Αν το πω. Ναι. Δεν έχει αξία. Όχι, όχι, να πρέπει να είμαι πολύ γελίο υποκείμενο. Αν κάνω κάτι και το πω και το δηλώσω. Είπες, ό,τι είναι, είπες, θα Ανδρώνη, το κάνεις και είπες, δεν θα... Είπες κύριε Ανδρώνη, κόψουμε 100 ευρώ το μήνα να πληρωθούν και οι υπόλοιποι και να κόψουμε και ο Γιατί είναι κάποιο απλήρωτο εδώ πέρα. Λέω ρε παιδί μου, ναι, παλιά. Είναι κάποιο απλήρωτο. Παλιά ήταν. Παλιά. Παλιά ήταν άλλο καθεστώτο. Ναι, ήταν άλλο το καθεστώ τότε. Δεν μου λες τι έκανε εσύ. Λοιπόν, εγώ είμαι εναντίον των καθεστώτων γενικώ. Εσύ ήσουν μόλι είπε πέρα. Εναντίον των καθεστώτων. Μόλι πήγε πρώτο τιμηνό, βαρούσε τι πόρτε και με τα χέρια και μετά που να πληρωθεί το μισθό σου. Δεν σε νοιάζει αν άλλο. Το πρώτο που έκανε ο Ραπτόπουλος πριν εμφανιστεί, Γρηγόρη, πήγε στο λογιστήριο. Κανόνισε να πληρωθεί. Άσε, θα το ρυθμίσω εγώ. Ναι. Κανόνισε ο κόκκινος. Εγώ το έλεγα, ναι. Ναι. Ισχύει. Σε νοιάζει δηλαδή ο άλλο. Έπαιρνε τηλέφωνο πρωί-πρωί. Δευτέρα δεν είχε άλλο λόγο. Εγώ να δεν το παίζω καλό άνθρωπο. Χρειάζεσαι τον προλόγο. Παρουσιάζεσαι εμένα τώρα για κάποιον ο οποίο. Σε παρουσιάζω. Έκανε τι. Πήγε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του. Σε παρουσιάζω. Αυτό είναι μεμπτό. Ναι, μεμπτό. Ότι πήγα να ζητήσει τα δεδουλευμένα. Ναι, να επίραμψη. Μπερδεύεσαι, ρε. Ναι, μεμπτό είναι. Γιατί εσύ είσαι του συνόλου. Αρέσει το σύνολο. Μπερδεύεσαι. Η πατρίδα. Όχι. Ήταν τα χάλια σου. Άλλο του συνόλου και άλλο ανόητο. Έχουμε σωστό. Έχουμε μπάλα τον σωστό βόδι, τον μπερδεύετε με τον ανόητο. Εκνευρίζει βόδι τον κόσμο. Εγώ τον εκνευρίζω. Εκνευρίζει βόδι τον κόσμο. Που δεν άμα κάτσω εγώ πάω καλύτερα. Άμα θες φύγε. Γι' αυτό το θέμα μιλάω εγώ. Εγώ έχω την άποψη. Η δικιά μου άποψη είναι η σωστή. Ότι ο καθένας κοιτάει τον πισινό του. Τα κόμματα τα χρησιμοποιούν για τον πισινό τους και για το κοινωνικό σύνολο δεν ενδιαφέρεται κανένας. Οπότε λοιπόν το Πολυτεχνείο έγινε για τους πισινούς αυτών που φωνάζανε. Άκου δω ρε. Βολεύτηκαν οι πισινοί αυτών οι οποίοι κάνανε να πούμε την ιστορία. Φάγανε πια κάνανε και ράναν και τα λοιπά και πέρασαν καλά. Το ψωμί, παιδιά, ελευθερία λοιπόν. Κάνε. Κάτσε ρε, σταμάτα ρε. Κάνε μόνος. Το ψωμί, παιδιά, ελευθερία λοιπόν. Το ψωμί, παιδιά, ελευθερία λοιπόν. Εφαρμόστηκε σε αυτούς οι οποίοι κάναν την επανάσταση. Και περάσανε καλά. Και καλά κάναν και καλά κουστάραν. Και κουστάραν που κουστάραν. Εσύ τώρα τι θες? Για μας πεις. Αν μας μιλήσεις εσύ για κοινωνικό σύνολο. Είπες, κάνεις μόνος. Κάνω μόνος μου. Ναι. Τι αν μιλήσω μαζί σου, τις θεωρίες σου να πούμε. Ποια θεωρία, ρε. Ότι είσαι καλός άνθρωπος και είπα... σε νοιάζει ο χριστιανός ο δίπλα και έχει τα λοιπά. Καμία σχέση και θα πήγαινες εσύ στον πόλεμο να πούμε και τα λοιπά. Εσύ με χρέωσες το ότι πήγα να ζητήσω. Με αυτά τα μάγουλα θα πήγαινες στο τεπελένες. Λίγος είσαι. Είσαι τόσο ανόητος. Λίγος είσαι. Είσαι τόσο φεδρός. Φεδρότατος. Και τόσο ποταπός. Ποταπός που το να πάρω να ζητήσω το μισθό μου. Ναι. Μου το χρέωσε κιόλας. Ναι, ρε. Ενδιαφέρθηκες για τον συνάνθρωπο. Okay, που ενδιαφέρεσαι εσύ για το κοινωνικό σύνολο. Αν το πω δεν έχει αξία. Α, γλίτσα, βγει από εδώ πέρα. Γλίτσα. Γλιώδη, τι είπε να πούμε. Κάνε μόνος. Δεν κάνω μόνος μου. Όχι, κάνε. Μαζί σου το λαφαγόνο με. Όχι, δεν κάνω μασάλια, ρε, μαζί σου. Όχι, δεν υπάρχει η δική σου η άποψη και η λάθος. Είναι η δική μου η άποψη και η λάθος. Όχι, δεν υπάρχει. Όταν βγάλεις αυτή τη βλακή από το κεφάλι σου, θα κάνουμε κουβέντα. Για να κάνω κουβέντα μαζί σου, ρε.
Ξεκαβάλα αυτό το καλάμι το περτικαλί δικό σου. Καλά κάνω ρε και κάνω καλά. Το βάλες και ουρίτσα. Καλά ξεκαβάλα. Δεν ξεκαβάλα ωραία. Εντάξει πήγες και μαζεύαγες τη δουλειά στην Μακεδονία πάλι. Τι έκανες. Ότι πηγαίνουμε εμείς πήγες και πάλι. Ε όχι. Πάλι, εμένα, το, πάλι τον κόλο σου εκεί. Κυρίες και κύριοι. Εμένα ο Χίτας με είπε με σένα λέει τα νούμερα είναι πιο απάνω. Τι να κάνω λέει με αυτόν εδώ λέει πάνε προς τα κάτω. Έτσι με είπε. Αλλά είναι λέει μάχημος άνθρωπος. Λέει κάνω, λέει τι, ατάκα λέει δεν έχει. Σοβαρός άνθρωπος. Πήγε είναι. Με τον Ασλανίδη. Γιατί τον περιδεύεις. Ήσουνα δευτεράντζα το Ασλανίδη προχθές. Άμε, ουρά το Ασλανίδη. Συγγνώμη. Τον Αχιλλέα τον αγαπάω πολύ. Δεν το έχω κρύψει. Η δευτεράντζα του ήσουνα προχθές. Ρε φίλε. Τι έφερε, τι έφερε. Για ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ομάδα την οποία υπηρέτησε και αγαπάει ο Σιμώνα. Εσύ άποψη δεν έχει. Εγώ... Τι ναι. Είπα. Λοιπόν... Θα μπω εγώ μπροστά από τον Αχιλλέα. Βλέπεις κάμερα και φοβάσαι. Τι κάνω. Βλέπεις την κάμερα και φοβάσαι. Εγώ φίλε απάντησα σε αυτούς οι οποίοι είναι επικριτές και σε ό,τι χρεώνουμε. Εντάξει. Και σε ό,τι λέμε, μας λένε ότι είμαστε δίθεν. Εντάξει, για το ρεπορτάζ το οποίο κάνουν αυτοί με το δικό τους τρόπο και τα υπόλοιπα. Υπάρχουν αυτοί και εμείς, δηλαδή. Υπάρχουν αυτοί και εμείς. Αυτοί και εμείς τώρα. Δυστυχώς. Υπάρχουν αυτοί και εμείς. Άντε τώρα σήμερα γιορτή έχουμε, εμάς καλά στη μέρα να πούμε τις θεωρίες σου να πούμε κτλ. Θα τραγουδήσεις και το δρόμο. Βάλτε ρε να τραγουδήσεις και το δρόμο. Και το δρόμο να τραγουδήσεις. Βάλτε το δρόμο μετά να το τραγουδήσει. Πες μου μόνο ότι πήρες το πρωί έτσι και ανέβηκε. Βάλε το δρόμο. Να βάλουμε σουπεράδο το τον δρόμο. Πες μου λίγο τι ναι. Ήπιος το πρωί για να ξέρω ήπια. Γιατί σε βλέπω διάβασα, γεμάτο ενέργεια. Διάβασα την ανακοίνωση των οργανωμένων του ΠΑΟΚ και φτιάχτηκα ρε. Θα διαβάσουμε μετά. Φτιάχτηκα. Γιατί σε βλέπω γεμάτο ενέργεια. Πες ναι. Μου λίγο τι ήπιος το πήρε πρωί. Πήρε καλό Εβιτάλ ρε και ήπια ρε να πήρες καλό Εβιτάλ. Αλλά... Και τι έχει μέσα αυτό έτσι. Τι έχει μέσα. Να σε ακούσω τώρα. Κρύταμο, δίκταμο, τετράκαμο, ό,τι γουστάρεις έχει αυτό μέσα. Πλάκα κάνεις να πούμε τι έχει μέσα. Ποιοι το έχουν κριτική βιολογική αλόι. Αλόι, τι. Ιαλουρονικό οξύ. Πώς το πες. Ιαλουρονικό οξύ. Ιαλουρονικό οξύ. Κολαγόνο, βιταμίνη C, έτσι. Ρόδι, ματζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, έτσι. Κρύταμο και δίκταμο. Έτσι. Βοηθάει σε ό,τι προβλήματα μπορεί να έχετε, δηλαδή πεπτικές διαταραχές, δυσκολιότητα, ευαίσθητο έντερο, ανεβασμένη χοληστερίνη, ανεβασμένο ζάχαρο, πόνιση, αρθρώσεις, ναι. Αυξάνει το αμυντικό σύστημα, καταπολεμάει τους ιούς και είναι μια φόρμουλα την οποία, η οποία μάλλον έχει την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Τι είναι αυτό. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ναι. Ψάξε και βρες. Εσύ ξέρεις ποιο είναι, πού είναι. Όχι, ρε, στην Αθήνα. Αθήνα, τελείως. Λοιπόν, 2312 200-500 μπορείτε να το αποκτήσετε με 34 ευρώ και 90 λεπτά τηλεφωνώντας τώρα οι ακροατές του Αθλητικού Μετρόπολης. Δεν το πουλάς καλά, δεν το πουλάς καλά. Καλά, okay. Στην προνομιακή τιμή, διότι αν το πάρεις και δεν πεις Μετρόπολη, μπορείς να το δώσεις παραπάνω. Αυτή είναι πολύ καλή τιμή. Προνομιακή. Είναι τιμή κόστου. Αποφάσισες να μιλήσεις. Τι αποφάσισες. Ευχαριστώ. Να μιλήσεις. Αποφάσισες. Πού και πού πρέπει να μιλάς. Έτσι. Σε κάνω μάθημα εγώ στο μάρκετινγκ. Εδώ ήρθε άλλο να πουλήσει τα δέντρα. Τέλος παντάς. Ένα σερσερί έφερε προχθές εδώ με τα δέντρα. Στην πω την ιστορία άλλη φορά. Α την πω την ιστορία. Άλλη φορά στην πω την ιστορία. Έχω κατουρηθεί στο γέλιο, ρε φίλε. Πού του βρίσκεσαι. Μαγνήτη έχει να πούμε. Αυτό δεν θα το γλιτώσει σήμερα. Αν έπεσε το ρεύμα σπίτι και δεν έχει ίντερνετ, θα ξέμενε από σταθερό λόγο τεχνικού προβλήματο. Ό,τι και αν συμβεί, δεν ξεμένει ποτέ από επικοινωνία σπίτι. Γιατί με τη Vodafone Home απολαμβάνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα δωρεάν ρεζέρβα στην επικοινωνία σου. Κάνει τη Vodafone ένα απλό τηλεφώνημα στο 13830 για να ενημερώσει για το πρόβλημά σου και αμέσω να ενεργοποιούν το κινητό σου δωρεάν απεριόριστο χρόνο μιλία και μεγαμπάιτ μέχρι να επανέλθει η υπηρεσία σταθερή. Τόσο απλά, μάθε περισσότερα για τη ρεζέρβα επικοινωνία στο vodafone.gr κάθετο home. Λοιπόν, σε λίγο θα σου ζητήσω να διαβάσεις μία ανακοίνωση. Να πω το εξής, κάτι που σου χρωστάω από πριν. Λοιπόν, ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι πήγανε γιατί τους ήρθε χαρτί. Όλες αυτές οι γυναίκες πήγανε με το θέλω τους. Και πάρα πολλοί ακόμη πήγανε θελοντές. Αυτούς δεν μπορεί να τους κράζεις. Πού πήγανε θελοντές, κόκκι? Πάνω στην Πίνδο. Ναι. Οι άλλοι πήγανε με χαρτί, δεν πήγανε όλοι. Ναι. Ήταν χιλιάδες αυτοί που πήγανε θελοντικά. Ναι. Και τώρα αυτοί που πηγαίνουν παίρνουν λεφτά. Και αυτό λέει πολλά. Τώρα αυτοί που στρατό είναι παίρνουν λεφτά. Στρατό είναι 900 δραχμές στο μήνα. Δεν ξέρω πόσα 900, ας πάτε πάρα παλού. Λοιπόν, κάτι καλόπαιδα που τα κατηγορούσαν εκεί πέρα από το ΓΣ Ηρακλής. Να πούμε, έχω τον Νίκο τον Καλτσίδη, ρεπορταζάρα, πρώτη εδώ το Μετρόπολης ρεπόρτερ. Κόκκινος Γρηγόριος, να μου ο Ναζιανζινός. Πάμε Νίκο Καλτσίδη, τι έγινε στο δικαστήριο, καλημέρα. Γιάννης Καλτσίδη. Γιάννης και λέω. Έλα ρε Γιάννη. Έλα ρε παλιέ συναγωνιστή του Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν παιδιά, έγινε το δικαστήριο, τελείωσε πριν από ένα τέταρτο περίπου. Επειδή ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει η πλατεία μας, τι δικαστήριο ήταν αυτό?
ήταν δικαστήριο για τα χρέη του ΓΣ Ηρακλής για τη μη απόδοση ΦΠΑ, που κατέστρεψε στην ουσία το ΓΣ Ηρακλής. Ποιοι ήταν κατηγορούμενοι? Κατηγορούμενοι ήταν ο Νίκος ο Παναγόπουλος, ο Τριανταφύλου και ο Γογάκος. Ξαναπέστα, Παναγό. Ήταν ο Νίκος ο Παναγόπουλος, ο Κώστας ο Γογάκος και ο Δημήτρης ο Τριανταφύλου. Δεν ρωτάω σε ένα κόκκινο, το ρεπόρτερ, φίλο μου. Τριανταφύλου, Γογάκος και Παναγόπουλος. Τι κάνουν αυτά τα καλά τα παιδιά? Αυτοί εδώ δεν αποδώσαν ΦΠΑ στο κράτος, ένα τεράστιο νούμερο το οποίο κατηγορούταν, και έτσι ο ΓΣ Ηρακλής έφτασε στη χρεοκοπία. Και ήταν κατηγορούμενοι αυτοί. Η εισαγγελέας ήταν ο αδερφός του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Φλωρίδη. Όχι, αυτός είναι άμεμπτος. Αυτός λοιπόν που είναι άμεμπτος, αθώωσε και τους τρεις κατηγορούμενους. Μπράβο. Ωραίο. Έτσι. Προσέξτε όμως να δείτε τι αποκαλύφθηκε στη δίκη και θα πέσουν τα τσιμέντα. Αποκαλύφθηκε ότι τα κτήματα του Ηρακλή έχουν κατασχεθεί από το κράτος, έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, έχει βγει το τίμημα που είναι 110 εκατομμύρια ευρώ και είναι προς πώληση. Πάνε τα κτήματα, παιδιά, αέρας. Αέρας. Και... ναι, αλλά αθωώθηκαν οι άνθρωποι. Αθωώθηκαν οι άνθρωποι γιατί ήταν άνθρωποι του κράτους. Έχω πει εδώ και χρόνια ότι ο κ. Παναγόπουλος ήταν μες στο σύστημα. Συγγνώμη, ήτανε πασοκάνθρωποι. Ήτανε άνθρωποι του κράτους. Εντάξει, να χρωματοποιήσουμε έτσι. Ναι, αλλά τώρα είναι το κούτελο καθαρό, δεν πάνε τους κατηγορήσεις τους ανθρώπους. Έτσι ακριβώς, τους αθώωσε ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος, ο άμεμπτος κύριος Φλωρίδης, δεν αφήνει να πέσει τίποτα και είναι τρομερά δεικτικός όλες τις δίκες του. Αλλά στη συγκεκριμένη, όταν ο κύριος Τριανταφύλου. Θα είχε στοιχεία, θα είχε στοιχεία. Δω τα στοιχεία του. Όταν ο κύριος Τριανταφύλου σηκώθηκε και είπε ότι στη Μίκρανη να γίνει το τέρμα του μετρό και στους Χορτατζίδες θα γίνουν δύο πάρκινγκ του μετρό, τον είπε: αυτά δεν μας ενδιαφέρουν. Καθίστε κάτω και πρότεινε την αθώωση των κατηγορουμένων. Αφού κατέστρεψαν τον Ηρακλή, αφού το ρήμαξαν, αφού έφυγε. Ο Ηρακλής εκπροσωπήθηκε από κάποιον εκεί. Ο Ηρακλής εκπροσωπήθηκε από τον κανέναν, από τους τρεις αυτούς ανθρώπους. Αυτοί εκπροσωπούσαν τον εαυτό τους ως πρώην πρόεδρο του ΓΣ. Δεν εκπροσωπήθηκε από κανέναν, δεν είχε εκπροσωπήσει ο Ηρακλής. Αλλά αποκαλύφθηκε αυτό το φοβερό, ότι πάνε τα κτήματα του Ηρακλή, περάσαν στο ΤΑΙΠΕΔ. Και τώρα μπορεί να τα αγοράσει, για πες το τώρα το έργο. Πώς έναν την πινακίου φακή στο ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να τα δώσει. Στάσου, ρε, όσο το θέλει. Άνθρωπος πινακίου και τις φακές, εσύ λουκάνικα τροσάς τις φακές. Λέγε ρε Καλτσίδη, τι γίνεται τώρα? 110 εκατομμύρια είναι το τίμημα, 110 εκατομμύρια ευρώ και για τα δύο κτήματα, και για τις μικρά και για τους χορταζίδες. Και το ΤΑΙΠΕΔ θα το πουλήσει όπου θέλει. Αυτή είναι η κατάντια του Ηρακλή. Τώρα μπορεί να το πάρω με τη Λινέως δηλαδή. Μπορεί να το πάρει όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Τα δύο πάρκινγκ του μετρό θα γίνουν σύμφωνα με αυτά που δήλωσαν εκεί οι κατηγορούμενοι. Έτσι δεν τα λέω εγώ. Συγγνώμη, για πες τώρα, τι θα γίνει εκεί το πάρκινγκ του μετρό, τι θα γίνει, στάση. Δύο πάρκινγκ του μετρό θα γίνουν κάτω από τους χορτατζίδες και το τέρμα του μετρό, η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα γίνει στη Μίκρα. Αυτά τα είπαν οι ίδιοι, δεν σας τα λέω εγώ έτσι. Για να μην νομίζει κανένας ότι τα λέω εγώ. Είναι το ρεπορτάζ το οποίο από άτομο που ήταν στη δίκη. Η οποία τελείωσε πριν. Καλά, αυτό πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον Αριστέχνη Ηρακλή. Αν υπάρχει κάποιος ο οποίος τα επιβεβαιώνει και αν υπάρχει. Τι επιβεβαιώνει ο άλλος στο δικαστήριο? Δεν έχει διοίκηση, όπως γνωρίζετε κύριε Κόκκινε. Ο ΓΣ Ηρακλής αυτή τη στιγμή δεν έχει νόμιμη διοίκηση, έτσι. Ποιος να επιβεβαιώσει τι. Δηλαδή. Ο ΓΣ Ηρακλής είναι τελειωμένος αυτή τη στιγμή. Δεν έχει διοίκηση, νόμιμη. Έτσι. Δεν λειτουργεί κανένα αφημί του, είναι μπλοκαρισμένα όλα. Έχουν κατασχεθεί όλα τα κτίρια. Τι δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί τίποτα. Για να πληρώσει ο κύριος Δρέμος κάποια χρήματα, τα οποία πληρώνει μηνιαίως. Ναι. Εντάξει. Θα πρέπει να υφίσταται και ο ΓΣ, η μητέρα του συλλόγου. Παρότι είναι διαφορετικές εταιρείες. Είναι μπλοκαρισμένο το αφημί του λόγου. Και πώς πληρώνει κάθε μήνα. Κάτσε να ακούσουμε. Και πώς πληρώνει κάθε μήνα. Δεν μπορεί να μηνυθεί. Πρέπει να γίνει ειδική καθάριση για να. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό... Είναι η καθάριση του Ηρακλής, δεν έχει σχέση το ΓΣ με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει πολύ μεγάλη, γιατί είναι μέτοχος της Ηρακλής. Λοιπόν, επειδή τώρα ο κόκκινος θα δει τα δικά του, εσύ τα δικά σου, η ουσία είναι ότι τα χτήματα χάθηκαν και μπορεί να τα δώσει ο ΤΑΙΠΕΔΙΣ σε όποιον θέλει. Επίσημα, παιδιά, το είπανε ήδη οι κατηγορούμενοι στη δίκη. Παιδιά, για να προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν αυτό τους, τα χτήματα αυτά δεν υπάρχουν πια. Δόθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ, έχουν κατασχεθεί. Γιάννη, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε για σκάνδαλο, θα το δούμε. Τι θα δούμε, ρε, τελείωσε. Θα το δούμε. Όταν έπρεπε να το δεις, δεν το βλέπεις. Άστο. 15 χρόνια.
Τι να δεις τώρα, πάει τώρα. Τι να δεις τώρα, ρε κόκκινε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εντάξει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί δεν είναι κάτι. Κατσίδη, σε ευχαριστώ πολύ. Είσαι πρώτος που το λέει στην αέρα της πόλης. Είναι φοβερό. Λοιπόν, γράψτε λοιπόν εδώ στα site του Μετρόπολης Μέτοσπορ. Πάνε τα κτήματα, αφού υπάρχουν μνήματα. Τι τα θες τα κτήματα. Ευχαριστούμε τον φίλο μας από παλιά, τον Γιάννη Κατσίδη. Για κόκκινα, άσε τώρα τι να δει. 15 χρόνια δεν έβλεπε τώρα. Τώρα θα δει πινακίου φαγητό. Άστα να πάει στο διάλογο. Δεν έβλεπε. Δεν έβλεπε. Τι. Έκανε καμιά επανάσταση για τον κόκκινο. Δεν έβλεπα. Τι δεν έβλεπε. Τι εννοεί δεν έβλεπε. Τι δεν έβλεπε. Γνωρίζει αν έχω κάνει. Μη, τελείωσε. Λοιπόν, είναι είδηση, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, τέλειωσε. Διάβασε τον φίλο σου τη ομάδα Καρδιά. Δεν έχω φίλου. Φίλου δεν έχω. Την ανακοίνωση. Αν θε τη διαβάζει, γιατί ξέχασα τα γυαλιά μου τη πρεσβειοποία. Αν έχει την καλοσύνη, διάβασε. Μικρή είναι από τη. Ναι, γι' αυτό έτσι, γιατί εδώ έχουμε θέμα. Εάν δεν πάρει το γρήγορα, ρε κόκκινε, έχουμε θέμα. Εδώ και 90 χρόνια, ένδοξη μα και υπερήφανη ιστορία στου λόγου μα, το χειροκαρακτηριστικό του Παοξίου Παδού, εκτό από την ιδιωτελή αγάπη και στήριξη μέσα στο δύσκολο πέρασμα των χρόνων, ήταν, είναι και θα είναι το δικαίωμα που έχουμε αποκτήσει να δηλώνουμε πω είμαστε Παοξίδε με τρόπο περήφανο και αξιοπρεπή. Αυτό είναι. Πασόκ, Παλάο, Πασόκ στην εξουσία. Κύριε Ιβάν Σαββίδη, έχει αποδείξει πω η ζωή εκτό από τα λεφτά και το έργο που έχει προσφέρει, μετράνε και η υπερηφάνεια και η αξιοπρέπεια και η ελίωση αυτών είναι κάτι το οποίο δεν θα συγχωρέσουμε. Πλακώσαν υπερήφανοι τώρα. Ενδεχόμενη πρόσληψη του Τάσου Κάκου σε οποιοδήποτε πόστο, σε οποιοδήποτε τμήμα, με οποιαδήποτε σχέση που μπορεί να έχει με το σύλλογο, μα τύγει, μα ντροπιάζει και θα μα βρει απέναντί σα. Ναι. Σύνδεσμη φίλων Πάουκ. Να τρέμει τώρα ο Σαββίδης, δηλαδή. Ακούω τα σχόλιά σου. Ακούω τα σχόλιά μου. Εγώ τον γουστάρω αυτό σε όλες τις ομάδες. Ούτως ή άλλως κουμάντο κάνουν οι οπαδοί σε Άρη και Ηρακλή. Γιατί να μην κάνουν και στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, γουστάρω να μασίσει ο Σαββίδης να κάνει πίσω και να μην πάρει τον κάκο. Για να πούν και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και εμείς κουνιόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε κάτι. Μ' αρέσει αυτό εμένα, διότι από το φαλάκρα παρετή σου δεν είναι μαγαζί σου, πέσαμε στην προσκύνημα στον Ιβάν. Κάποια στιγμή λοιπόν ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί και να πει: εγώ αυτό θέλω. Και άμα γουστάρεις, αλλιώς θα με βρεις απέναντί σου. Γουστάρω αυτό, είναι θεσσαλονικιώτικο. Ωραίο, μ' αρέσει. Αυτό θέλω να πω. Μ' αρέσει, είναι ωραίο. Δημιουργεί ίντρικα, δημιουργεί πάθος, δημιουργεί αντιπαράθεση, δημιουργεί θέματα. Θέματα τα οποία εμείς πρέπει να σχολιάσουμε, να τα γράψουμε, να τα πούμε, να τα τοποθετήσουμε. Μ' αρέσει αυτό. Τι θες. Με χτυπάς, ναι. Γιατί αυτό συμφέρει εμάς. Γιατί έτσι έχεις αυτή την νευρικότητα. Μου δεν είμαι νευρικός. Δεν σε σκουντάω. Σου λέω, καλό είναι αυτό που βγάλανε οι άνθρωποι αυτοί. Να τους πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βγάλατε μια ανακοίνωση να κουνηθούν λίγο τα αίματα. Το αισθητήριό μου ποιο είναι. Η μύτη σου. Η μύτη μου. Τι λέει. Τι λέει η μύτη μου. Τι ως φρίζεσαι. Θα κάνει κάκα του ο Σαββίδης. Γιατί ο Σαββίδης. Πρόσεχε τι λες. Περίμενε. Πιστεύω ότι θα κάνει πίσω ο Σαββίδης. Γιατί του θέλει του οργανωμένου. Σε ποια φάση του θέλει. Παράδειγμα, σου ένα παράδειγμα. Έμαθα ότι ο Σαββίδης προματάρει τον Τζιτζίκοστα. Εντάξει. Είναι ένας εκ των τεσσάρων υποψηφίων για την Προεδρία. Ξέρω ότι ο κύριος Σαββίδης, για τους δικούς του λόγους, τους επιχειρηματικούς, προμοτάρει τον Τζιτζίκοστα. Όπως προμοτάριζε τον Σαμαρά και έφερε με τα αεροπλάνα τους άλλους για να ψηφίσουν την Νέα Δημοκρατία. Τον πούλησε βέβαια ο Σαμαράς και ο Ζαγοράκης και του πουλήσανε φούμαρα για τα χρέη, τα οποία ρύθμισε ο κύριος Τσίπρας. Ωραία μέχρι εδώ. Ναι. Ωραία μέχρι εδώ. Για να προμοτάρεις να πούμε τον Τζιτζίκοστα, ναι. Θες και λαό από πίσω. Μπορεί να τάσεις με το λαό ανάποδα και να ζητάς μετά και τα λοιπά για τις δικές σου δουλειές. Ο λαός πρέπει να χρησιμοποιηθεί, να είναι όπλο σου. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα τους κάνει το χατήρι και δεν θα τον πάρει τον κάκο. Ιδεάλως θα τον είχε πάρει. Ήταν να τον πάρει, να πούμε προχθές, την Παρασκευή. Η Παρασκευή έγινε Σάββατο, το Σάββατο έγινε Κυριακή, η Κυριακή έγινε Δευτέρα, έγινε Τρίτη και Τετάρτη θα πούνε και τα λοιπά, θα κάνουν πίσω. Αυτό, έτσι πιστεύω εγώ. Αυτό επειδή το είπαν οι οπαδοί ή είναι. Αυτό επειδή το είπαν. Δεν θα έπρεπε να κάνει. Δεν με νοιάζει τι θα έπρεπε να κάνει. Γνώμη δεν έχεις. Γνώμη. Ναι. Τι γνώμη να έχω εγώ. Γνώμη δεν έχεις για το θέμα. Είμαι οπαδός του ΠΑΟΚ είμαι. Τι θα κάνω στην επιχείρηση του Σαββίδη. Ψιλοπάδος του ΠΑΟΚ είσαι. Ναι, δεν το λέμε δυνατά. Θα κάνω το Σαββίδη εγώ τώρα, τι θα τον προτρέψω, τι να κάνει. Να πούμε. Ρε φίλε, γνώμη για το ποδόσφαιρο έχεις. Έχω, ναι. Να, κυρίως για το χορτάρι. Ναι. Χαζός δεν είσαι. Χαζός δεν είμαι. Λοιπόν, έχεις και για τα υπόλοιπα. Έχω και για τα υπόλοιπα. Πολύ καλά ότι για να παιχτεί ποδόσφαιρο και να κάνεις πράγματα παραπάνω, χρειάζεσαι. Ο κύριος Σαββίδη. Χρειάζεσαι δυνάμεις και έξω από το γήπεδο. Τον χρειάζεσαι δυνάμεις. Περίμενε. Λοιπόν, μπορείς με τον κάτω να έχεις δυνάμεις. Θα σου απαντήσω, ρε. Έφαγε το παραμύθι ο Σαββίδης από τον Ζαγοράκη, ο οποίος θέλει να κάνει κουμάντο από πίσω, να πούμε. Θέλει να κάνει τα κουμάντα τα δικά του από πίσω. Λοιπόν, ο Ευρωβουλευτής μας της Νέας Δημοκρατίας, ενός τίμιου κόμματος. Λοιπόν, το ΕΣΠΑ που είναι. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει, κλείνει η παρένθεση. Θέλω ο Ζαγοράκης να πείσει να φέρει τους δικούς του, τους φίλους του. Κάκους, Μάκους, Χαλκιάδες κτλ. Εγώ τον παχυθέσω και στον Χίτα. Και το λέω και εδώ, ότι
Βγαίνει και λέει ο Σαββίδης, τον θέλω, λέει, γιατί είναι εκτός συστήματος. Και κύριε Σαββίδη, τι να τον κάνεις αυτόν που είναι εκτός συστήματος? Εσύ θέλεις κανένα. Θες κάποιον που να είναι εντός συστήματος. Εκτός αν πας να δημιουργήσεις το δικό σου σύστημα. Αν οι παοξίδες. Εκτός αν πας να δημιουργήσεις δικό σου σύστημα. Μισό. Αν οι παοξίδες φίλαθλοι, οπαδοί, καταλάβαιναν ότι αυτός είναι πράγματι συστημικός και ο ΠΑΟΚ θα έπαιρνε σφυρίγματα, θα κάναν τις κότες τις λιράτες οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Όπως τις κότες τις λιράτες τις έκαναν και με τον Καγκάτση. Δεν είδα να βγάζουν καμιά ανακοίνωση να σας βρούμε απέναντι. Κάναν τις λιράτες. Και τους έλεγα καλά, ο Καγκάτση. Υπήρχαν αποδοκιμασίες. Ρε, ακού τι σε λέω τώρα. Οι οργανωμένοι λοιπόν, αν πραγματικά ξέρανε ότι ο Κάκος είναι συστημικός και θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, θα κάνανε πίσω και θα λέγανε οκ, okay, θα συνθηκολογήσω και με το διάβολο. Πιστεύω ότι πρώτον, πιστεύω ότι δεν μπορεί ο Κάκος να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και δεύτερον θα φάω ΠΑΟΚ ρετσινιά. Δηλαδή διπλό το κακό. Τι πιτσίμι να πούμε βοήθεια θα με δώσει ο Κάκος που είναι εκτός συστήματος. Όπως ήταν τότε με τον Καγκάτση, ο οποίος ήταν εκτός συστήματος, τότε που ο κύριος Βασάρας δεν τα είχε καλά με την, δεν τα είχε καλά με την ΕΠΟ και έκανε κόντρα το Μαρινάκι. Και πήγε ο Καγκάτση κέντρο και ο ΠΑΟΚ σφυρίγματα ανάποδα και το διώξανε. Γιατί το φέραν τον Καγκάτση? Το φέραν τον Καγκάτση. Διπλό λάθος. Πάνε λοιπόν. Δηλαδή, ο Πανιόνιος πήρε τον Καγκάτση. Ο Μελισανίδης πήρε τον Πανιόνιο. Τον πήρε ο Καγκάτση. Όχι, ο Καγκάτση λοιπόν, πήγε στον Πανιόνιο. Ναι. Άρα διάλεξε στρατόπεδο ο Καγκάτση. Τι διάλεξε? Διάλεξε στρατόπεδο. Πήγε από την άλλη μεριά. Τον πέταξε το σύστημα. Ερώτηση. Τι ερώτηση? Πώς μπορεί και είναι δυνατό ο Μελισανίδης? Εγώ σαν ΠΑΟΚ. Μισό λεπτό. Εγώ σαν ΠΑΟΚ. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εγώ σαν ΠΑΟΚ λοιπόν. Το συστημικό θέλω για να πάρω το παρασκήνιο. Τι να τον κάνω αυτό που το πετάει το σύστημα να τον πάρω? Και είπα και ένα άλλο παράδειγμα. Δεν απαντάς στο αστυνομικός, το πιο σημαντικό ερώτημα. Είμαι αστυνομικός διευθυντής. Εγώ σε μια περιοχή και με βάζει το Πασόκα πάνω. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και με πετάει έξω. Και εγώ που έχω το μαγαζί τη νύχτα το βρώμικο να πούμε, τον παίρνω τον αστυνομικό διευθυντή να με φυλάει το μαγαζί. Θα μπαίνουν οι Ρώσοι και οι Αλβανοί οι εγκληματίες από το παράθυρο. Δεν απαντάς το εύκολο και σοβαρό ερώτημα. Ναι, ποιο είναι το ερώτημα το σοβαρό? Λοιπόν, ότι τι. Πώς γίνεται το ΠΑΟΚ ναι. να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Καγκάτση, ναι. τον ποδοσφαιράνθρωπο ο οποίος έκανε παπάδες. Ναι, ναι, έκανε. Τώρα δεν κάνει. Είναι έξω. Αφού δεν κάνει, γιατί τον πήρε ο Μελισανίδης? Τον πήρε ο Μελισανίδης γιατί είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου ο Καγκάτσης και όταν θέλει. Να πάρει τα ενία ο Μελισανίδης. Δεν καταλαβαίνεις την ερώτησή μου. Επειδή είσαι ξέρω και πώς γίνεται για το Μελισανίδη ναι. να είναι εργαλείο ναι. και για τον ΠΑΟΚ ναι. να είναι αυτογκόλ. Εδώ σε θέλω. Ο Μελισανίδης. Το πιάσε το ερώτημα. Το πιάσες. Γιατί το κεφάλι σου είναι κοντό. Το ερώτημα το πιάνεις. Μην μιλάς για κεφάλι κοντά εσύ. Το πιάνεις. Μην μιλάς για κεφάλι. Το πιάνεις. Μη με πιέζεις. Πώς, γιατί σε πιέζω? Μη με πιέζεις με τέτοιες ερωτήσεις. Πού είναι το δύσκολο? Τι που είναι το δύσκολο? Ο Μελισανίδης πήρε τον Πανιόνιο. Γιατί είναι εργαλείο για τον Μελισανίδη και όχι για τον ΠΑΟΚ, ο Καγκάτσης? Ο Καγκάτσης. Γιατί είναι? Ο Καγκάτσης. Όταν δεν έχεις να απαντήσεις. Ο Καγκάτσης. Λες βλακίδα. Ο Καγκάτσης για τον Πανιόνιο είναι εργαλείο. Ο Πανιόνιος τον παίρνει, σου λέω ο Μελισανίδης. Το καταλαβαίνεις αυτό? Μαγκιά του και μπράβο. Τον παίρνει ο Μελισανίδης. Δεν διαφωνώ. Και μελλοντικά θέλει να το χρησιμοποιήσει σαν όργανο εξουσίας. Μαζί σου. Όταν πάρει την εξουσία τον έχει μαζί του. Ωραία. Αυτό δεν το κάνει όμως ο άλλος. Η απορία μου είναι. Γιατί στα χέρια του Μελισανίδη είναι εργαλείο ναι. και στον ΠΑΟΚ δεν είναι. Γιατί ο Μελισανίδη στο παρασκήνιο είναι πολύ καλύτερος από το δικό μας εδώ πάνω. Το κατάλαβε. Δεν μπορούσε να γίνει και ο ΠΑΟΚ δυνατό στο παρασκήνιο με Καγκάτση. Αυτό πώς, ρωτάω. Εγώ τι είμαι? Φυσικά και θα μπορούσε. Άρα δεν είναι αυτό γκολ οπωσδήποτε η πρόληψη ενός ανθρώπου. Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι μάλλον εσύ δεν κάνεις κάτι καλά. Αυτό σημαίνει ότι δεν έφταιγε το πρόσωπο. Ότι, εσύ. Ότι ο ΠΑΟΚ με τον Κάκο. Προσπαθεί να φτιάξει μια καλή διαιτησία. Ένα οποία, δικό του σύστημα. Την οποία ο ΠΑΟΞΙΣ θεωρεί ότι ο Κάκος, εφού τον πέταξε το σύστημα, είναι ανίκανος να το κάνει αυτό. Δηλαδή, εσύ μου λες με απλές κουβέντες ότι επειδή δεν είναι συστημικός ο Κάκος, δεν μπορεί να δηλαδή, δεν το θέλουν. Αν ήταν συστημικός, λες θα τον ήθελαν. Γιατί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Δηλαδή, είναι... άρα λες ότι η ανακοίνωση η οποία βγάλανε γιατί είναι υποκριτική. Γιατί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Λες ότι είναι υποκριτική. Ναι, 30 χρόνια είναι συστημικοί οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Το ΠΑΣΟΚ θέλανε. Ο παδός τι σχέση έχει με τη διοίκηση? Ο παδός δεν φώναζε. Πάω, πασό, ο παδός τι σχέση έχει με τη διοίκηση? Εγώ φώναζα. Καλά, ρε, φώναζε ο παδός. Ακούγεσαι. Ακούγομαι. Ακούγεσαι. Για μένα οι οπαδοί δεν έχουν σχέση με τη διοίκηση. Α, δεν έχουν σχέση. Καμία. Τότε γιατί φωνάζανε πάω, πασό, ηλεκτροσόκ? Έχουν ακουστεί ότι μπορεί τι να φανταστεί τα γήπεδα. Δεν ξέρω. Λοιπόν... Άσε με καημένε τώρα. Για, θεωρώ την ανακοίνωση των οργανωμένων υποκριτική. Κατάλαβε. Αν ξέραν ότι ο Κάκος μπορεί να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ μέσα από το σύστημα. Σου λέει τι το φέρεις αυτόν, αρε. Μας έπαιζε ανάποδα. Έξω από το σύστημα είναι. Και εμένα τι να κάνει τώρα, έξω από το σύστημα, τι να τον κάνω.
σκέφτηκε πιο πονηρά ο Παοξής. Σου λέει συστημικό θέλω. Δεν τους ακούς που λένε θέλουν να γίνουν χαλίφι, δεν θες το χαλίφι. Δεν τους ακούς τι λένε. Δεν τους ακούς, ε. Δεν τους ακούς. Κόκκινε, φτάνει πια ρε, με αυτό το καλωστημένο προπαγανδιστικό πολυτεχνείο. Φτάνει. Εσύ, Χριστό, μπορείς να σκέφτεσαι ό,τι θέλεις, δικαίωμά σου να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Εμείς λέμε αυτό το οποίο ισχύει. Χελονενιζάκι, μήπως ένα βράδυ που έφερα το τσίπουρο για το Γιάννη, το πίνεις εσύ. Συμβουλή να το πίνεις σιγά σιγά, γιατί μάλλον την έχει βαρέσει το κεφάλι. Και ένα δεύτερο, μην ασχολείσαι με τον Ηρακλή, να ασχολείσαι με. Σου βγάλαμε είδηση για τον Ηρακλή πρώτη, ρε φίλε. Με τα καργάκια σου. Λέει ο Βαγγέλης. Ο Βαγγέλης μπήκε στο Facebook σαν τις γκόμενες. Στέλινγκ, ερχόμαστε το Σάββατο να σας σπάσουμε τα πόδια. Τι λέει, ποιος. Λιβερπουλάρα διπλό στο Μάντσεστερ, λέει ο Τόρκελες. Στο Facebook, διαβάζει το Facebook. Από το εξωτερικό στέλνουμε. Και τι με νοιάζει εμένα. Ρε. Παρακαλώ, όπως μας φιλοξενεί στη σελίδα σας και ο σταθμός, σε ευχαριστώ, λέει ο Στέργιος. Όχι, δεν μπορούμε, ρε φίλε. Ρε Κόκκινε, ώρες λέει, είσαι φανταστικός, λέει, όταν γίνεσαι προκατελημένος με τον Ηρακλή, μας πας τα νεύρα. Γιατί ρε εσύ, Βασίλη, τι είπα για τον Ηρακλή και σου πάσαν τα νεύρα. Τι είπε, θα σου φάγανε τα χωράφια και κοιμόσουν και εσύ και οι φίλαφλοι σου και είπε κάτι ο Γιάννης, είπε κάτι ο Γιάννης ο Καλτσίδης. Όταν... Μια χαρά, είναι ωραίος ο Καλτσίδης. Μένα μ' αρέσει. Από εκείνη τα χρόνια μ' άρεσε. Λοιπόν, όταν διασταυρώσω την είδηση. Τι να διασταυρώσω. Εγώ δεν αμφισβητώ. Τι να αμφισβητήσεις, δεν αμφισβητώ την πληροφόρηση που έχει ο Γιάννης. Αλλά θα μάθω τι ισχύει και πόσο ισχύει και μετά θα το πω στον κόσμο. Όλο το σκηνικό είναι ποιος θα αγοράσει τα κτήματα. Εκεί είναι το μυστικό. Εκεί είναι δυσγέλιο που θα. Όταν στα λέγαμε πριν από 10 χρόνια γελούσες. Και ξέρεις ποια θα είναι η πλάκα. Όταν στα λέγαμε πριν από. Ποια θα είναι η πλάκα. Πάρ τους ρε Σαββίδη τα κτήματα, τους κάνεις πλάκα. Εγώ, άμα ήμουν ο παδός του ΠΑΟΚ, να ανακοίνωση. Τι συντονιστικές και ιστορίες. Τραβάτε ρε στο Σαββίδη στο Μακεδονία Παλάς, ζητήστε ένα ραντεβού και πες πρόεδρε, θέλουμε να μας κάνεις μια οπαδική μαγιά κτλ. Που θα είναι και προς όφελό σου. Πάρτε ένα παραμυθά ο οποίος μιλάει ωραία κτλ. Γιατί οι οπαδοί έχουν και αυτό το παρλάρε το ωραίο. Δεν τους παίρνεις τη μίκρα και την πίκρα, ρε φίλε, να γουστάρουμε, να τους πεις και να τους κλειδώσουμε απ' έξω. Εγώ έτσι τα έκανα. Ναι. Και να δεις γέλιο να μετά. Διαβάσω το η θύρα 10 του κολλητού. Και δεν περνάτε από το καφτατζόγλιο. Να πάω να γύρω Παοξής και να τους πω: δεν περνάς έξω από τη μίκρα. Θέλω και έξω, πώς το λέω το άλλο. Να σε φτιάξω λίγο. Πώς το λέω το άλλο, μίκρα και το άλλο. Κορτατζίδες. Α, έξω από τις κορτατζίδες. Η ιδιοκτησία κάτσε, ρε. Να σε φτιάξω. Μην με φτιάξεις, ρε. Τώρα θα με φτιάξεις, ρε, χειροφρενάκι. Κόψε το μικρόφωνο. Τώρα έχω γουστάρο, ρε. Ραπτόπουλο, λέει, φαντάζεσαι να ήταν. Να ήταν. Κλείσω το μικρόφωνο του χειροφρενάκια. Εδώ μιλάει Ραπτόπουλο. Πάρ τους ρε Σαββίδη τα χωράφια, ρε. Πάρ τους ρε Σαββίδη τα χωράφια, ρε. Που πουλάει μαγιά ο Μάνος και ο Ζάνος και ο Κόκκινος εκεί. Δεν σ' αρέσει αυτό. Δεν σ' αρέσει αυτό. Αν αποδειχθεί ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει, ποιο δεν... θα ζητήσει συγγνώμη στον κόσμο. Ποιο δεν ισχύει, ρε. Ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ποιο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ. Τον αφισβητή τον Καλτσίδη, εγώ μίλησα. Αν δεν το οριστικοποιήσω. Τον αφισβητή. Τον αφισβητή. Οποιονδήποτε αφισβητή. Την αφισβητή ξυπνά. Οποιονδήποτε. Ξυπνά, δεν χάει βάρη. Οποιονδήποτε. Εφτά φορά πέδεσε να ξυπνήσει. Οποιονδήποτε. Πάρ τους. Αν δεν το σιγουρέψω. Πάρτε παοξίδες. Αμφισβητώ τους πάντα. Πάρτε παοξίδες. Πάρτε παοξίδες. Εκείνη μαγιά στον κάκο τώρα κάτω συνέθελη. Ακούστε τα χωράφια να γελάσουμε. Ακούστε θα γελάει μόνο. Να δω τον κόκκινο, τα μούτρα του και το μάνο. Εκεί είναι η μαγιά. Ραπτόπουλε, λέει, φαντάζεσαι να ήταν ο κόκκινο στον Μπατακλάν. Αφού οι σφαίρες τα εξωτρακιζόταν στα κουμπιά του δερμάτινου του. Γελάς τώρα, ε. Θα πήγαινε να φέρει το ρόπαλο και θα του εκαθάριζε του γατιστέ σώζοντα τον κόσμο. Στο φινάλε θα ανέβαινε σκηνή κάνοντα τη ζέη και θα αποδενόταν από του θεατέ. Επιπινακίου, πώ το πε, φακή. Πάρ τους τα χωράφια. Ένα έναντι πινακίου. Έναντι πινακίου. Γαμώ τα ελληνικά που έμαθες. Μην βρίζεις. Εγώ έχω δώσει εδώ. Διάλειμμα. Λοιπόν, η πληροφορία λέει ακόμα το δικαστήριο τώρα τελειώνει ιστορίες. 110 εκατομμύρια το τίμημα και για τις δύο οι περιπτώσεις. Αν πάει στο Ταϊπέδ, ο κόκκινος κάνει τηλέφωνα τώρα. Αν πάει στο Ταϊπέδ, πάει η περιουσία. Και από εκεί και πέρα την παίρνει όποιος γουστάρει. Δεν ξέρω ακόμα αν είναι, μπορεί να την πάρει για, μόνο για χρήση αθλητική ή και για κάτι άλλο. Αυτό δεν το ξέρω. Πράγματα που δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ξέρω. Τώρα ο κόκκινος παίρνει τον δικηγόρο. Τι δικηγόρο να βγάλει. Λοιπόν, γραμμές ανοίγουμε. 2-31-0. 90-90-90. 2-31-0-98-80-90. Αν συμβαίνει αυτό που λογικά αυτό συμβαίνει, πυροσφορίδες στους αθώους, ούτε με ενδιαφέρει, δεν κρίνω εγώ αποφάσεις δικαστών, δεν με απασχολούν εμένα τέτοιου είδους πράγματα. Η μεγαλύτερη μαγιά που μπορεί να τους κάνει ο Σαββίδης, να τους πάρει τα κτήματα. Εκεί θα είναι η μαγιά, εκεί θα τους πονέσει.
Τώρα ο κάκος και δεν θέλω τον κάκο. Θα μας βρεις μπροστά σου. Άντε ρε, κάνετε, έχετε λεφτά να πούμε. Μπείτε εκεί πέρα, κάντε μαγκίτσες να πούμε. Κάντε γουστάκια να πούμε στην πόλη. Μέχρι την πόλη είστε ούτως ή άλλως. Έξω από την πόλη δεν κάνετε, μέχρι το Λιτόχωρο είστε. Κάντε τις μαγκίτσες μέσα στην πόλη να γουστάρουμε και εμείς να μου κάνουμε μια τσαχπινιά. Πάμε σε ένα φίλο, ναι. Έλα, Κωστά. Έλα, φίλε, καλημέρα, καλησπέρα μου. Γεια σου, φίλε, καλημέρα, τι κάνεις, καλά. Προσπαθούμε εδώ ρεπορτάζ να βγάλουμε δικαστήρια. Oh, γίνονται ιστορίες. Σέντερ μπακ τραυματισμένοι. Μεταγραφές. Ο Κωστίκος ψάχνει στην Κύπρο να βρει παίχτες. Ο Άριστο Αναστό 7 βαθμοί μπροστά. Ξέρω εγώ τι να πω. Εντάξει, καλά είναι. Εντάξει, ησυχία. Για πες. Κώστα, θέλω να ακούσω και τη δικιά σου την άποψη. Ορμόμενος με αυτό το νέο πράγμα. 17, 17 Νοέμβρη γιορτή σήμερα. Όχι, όχι. Όχι, δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρουν. Γιατί? Με την άποψή σου με το θέμα αυτό τώρα, το επίκαιρο θέμα του Γεραιού, με τα χωράφια και με την απόφαση τη δικαστική. Δηλαδή τι, είσαι εσύ ο Ραπτόπουλος ο Κώστας, είμαι εγώ ο Παπαδόπουλος ο Νίκος. Μάλιστα. Εκπροσωπώ μια εταιρεία κάποια στιγμή, είσαι πρόεδρος. Ναι, ναι. Είμαι. Και πώς δεν φίλε εσύ δηλαδή, ανταποδοτικά τέλη, ξέρω εγώ, χρεώνεις την εταιρεία, φεύγεις, ήρθες, έκανες 5 χρόνια, τσικώνεσαι, φεύγεις, γίνομαι αθώος, γεια σας και χάνω τα χωράφια που είναι 100 χρόνων του Ηρακλή περιουσία. Εντάξει ρε φίλε, έτσι λέει το κόλπο, τι να κάνω εγώ το δικαστή να κάνω, τι να το κάνω, το βάλω ισόβια. Ο προς Θεού δεν συζητάμε. Από αλλού δεν είναι λίγο κουφό ρε φίλε. Αυτά τα 4-5 άτομα που διατέλεσαν πρόεδρο και δεν ξέρω εγώ τι. Δεν δίναν το ΦΠΑ. Εντάξει. Αν πάντα χωράβια στο ΤΑΙΠΕΔ, γιατί λοιπόν, το. Περίμενε λίγο, φίλε. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα τέτοια απόφαση. Για πες μας την δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Πήρα σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Τι είπαν οι φορείς, εγώ. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο το οποίο να υφίσταται. Ναι. Τι υφίσταται. Εγώ λέω ότι λέει βλακίες ο Καλτσίδης. Το λέω στον αέρα. Είναι βλάκα ο Καλτσίδης. Λέει βλακίες, λέω Καλτσίδης. Καταρχήν η απόφαση για τους τρεις δεν έχει βγει. Ναι. Εντάξει. Πήρα τηλέφωνο των έναν εκ των τριών και δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί λέει είμαστε ακόμα στο δικαστήριο. Ναι. Δεύτερον, ναι. Δεν υπάρχει καμία πουθενά, καμία απόφαση, καμία ενασχόληση της δικαιοσύνης με την περιουσία του Ηρακλή. Θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα να, και θα πρέπει να αποχαρακτηριστούν από αθλητική χρήση. 110 που είτε, το δικαστήριο αυτό δικάζει τους τρεις πρώην προέδρους του Εραστέχνη Ηρακλή. Ναι, ναι. Για το ΦΠΑ και ναι. Αποφασίζει τα 100, για αυτό. Ερώτηση. Τα 110 το τίμημα αυτό, τι είναι αυτό, ξέρεις. Βεβαίως. Τι είναι αυτό. Είναι τα 15 εκατομμύρια ευρώ τα οποία τα κάνανε με τα πλαστά και εικονικά τιμολόγια και τα οποία έχουν δεκαπλάσια και εικοσαπλάσια προσάυξηση γιατί είναι πλαστά και εικονικά. Είναι πλαστά δεν υπάρχει μάλιστα. Τίποτα τέτοιο. Δεν έχει βγει καμία. Καλτσίδης δηλαδή τι είναι. Λέει βλακίες. Λέει βλακίες ο Καλτσίδης. Λέει βλακίες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μα, λέει βλακίες. Εντάξει. Ναι. Πήρα όποιον μπορεί να φανταστείς, δεν υπάρχει αυτό. Για όχι μη, έκανες τον έξυπνο. Ο άνθρωπος βγήκε και είπε. Θα το τσεκάρεις. Τι τσέκαρες. Θα τσεκάρεις μια είδηση. Τι σε νοιάζει. Ναι. Προκαλώ τον οποιοδήποτε να βγει και να το αφισβητήσει. Λοιπόν, ρώτησα τους αρμόδιους φορείς. Και νομικούς. Τι είπαν. Και νομικούς και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν την έχασε την περίπτωση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει. Όταν πήγε και πάρθηκε η απόφαση για τη διάλυση του ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής. Τότε λέγανε πριν από χρόνια ότι η προσπάθειά τους είναι αυτή. Ούτε έχει γίνει κάτι τέτοιο, ούτε γίνεται σήμερα κάτι τέτοιο. Για να γίνει αυτό, προσθέτω και κάτι ακόμα το οποίο μου είπαν οι νομικοί, θα πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση. Κανένα δικαστήριο δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Το πενομικό σας έμπα. Όχι νομικός, νομική. Πολλούς νομικούς δεν ρώτησες. Δεν σε νοιάζει. Να σου πω κάτι, Ραπτόπουλε. Ναι, γελιοποιείς μια κουβέντα. Μια βλακία. Επειδή ο Γιάννης ξύπνησε έτσι και πέταξε μια κουβέντα, ο Καλτσίδης. Μα ήταν εκεί, λέει. Στο δικαστήριο είναι. Το δικαστήριο. Εγώ πήρα έναν εκ των τριών κατηγορουμένων και ακόμα δεν βγήκε απόφαση. Θεραθώθηκαν δηλαδή. Εμένα μου παντεύει. Είμαστε ακόμα εδώ, δεν τελειώσαμε. Άρα, ναι, αθώθηκαν ή διαθώθηκαν. Δεν αμφισβητώ για την απόφαση. Μπορεί να δοθούν. Ρωτάω το απλό και αυτονόητο. Μη φωνάζει, μου λένε ότι είμαστε ακόμα και λέει αθώθηκαν. Τελείωσε. Ναι. Και είναι ακόμα εκεί. Ναι. Σε ρωτάω τώρα, δηλαδή, τι να πιστεύω. Και σου λέω το άλλο ό, και νομική και ό,τι μπορεί να βάλει. Μου λένε δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άρα δίστανται οι απόφαση του Καλτσίδη. Δεν δίστανται. Ναι, είναι ψέματα. Ψέματα ναι. Είναι ψέματα και δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εντάξει, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Ναι! Έλα! Άντε, για! Τι κάνεις, για να μην σε ακούσεις, μπορώ να μην σε ακούσεις. Δεν καταλαβαίνω, ελληνικά μιλά φίλε, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις τι είσαι. Δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι, ρε. Ποιος είναι. Έλα, ρε Νικόλα. Έλα, ευχαριστώ πολύ, φιλαράκι.
Θα μιλήσω λιγάκι για το σωματείο της Μικράς Ασίας, ρε φίλε, εσύ. Και να σε πω κάτι, εσύ κόκκινε, να πούμε, Ηρακλειδέα. Ηρακλειδέας. Εντάξει, την τροπή. Ναι, να σε πω κάτι, αγόρι μου. Αρχίσουμε να πούμε αυτό το σωματείο που λέγεται ΠΑΟΚ, που δεν υπάρχει ΠΑΟΚ. Αυτή τη στιγμή να ξέρει πολύ καλά, θέμα χρόνου θα είναι αρχινάει να βουλιάζει το καράβι. Σε τι απάνω, τα οικονομικά. Δεν εδώ βγήκαν που κάτι περιβόητη παπαγαλάκια, το περιβόητο παπαγαλάκι του ραδιοφώνου, το τρίον τα ραδιοφωνά, πάμε σχάρι, το δικό ήταν το αρένα και το άλλο το λίμπερο. Λένε ότι έδωσε πούμε 11 εκατομμύρια που δεν έδωσε ούτε τα χείλη δεκάρα. Ένα εκατομμύριο, δύο εκατομμύρια. Τώρα λέει θα κάνει τρεις μεταγραφές από τα πανέρια. Θέλει τον Κωστίκο σαν μάνατζερ. Θέλει τον Κάκο το φαίνει, πούμε, όχι αυτός ο κύριος που παραστάνει. Αυτό το φαίνανε από προσωπική ένωση, το φαίνανε στην Ελλάδα. Στον χρόνο τότε του βγάλανε μια ταυτότητα που δεν είναι ταυτότητα, μην το πάμε παρακάτω. Έτσι. Και του παραστάνε και τον Έλληνα, που δεν είναι Έλληνα, είναι ένα ψευτος Έλληνας είναι. Το παρακάτω τώρα. Να ξέρετε πολύ καλά, αυτός ο κύριος πριν 5 μέρες, ακούτε, κόκκινε, ακούς? Ακούτε? Ναι, σε ακούμε ρε Νικόλα, δηλαδή αν δεν απαντάμε σημαίνει δεν σε ακούμε. Ναι, ξέρω που μπορεί να απαντήσω. Ξέρω ότι δεν σε αρέσει να σε διακόπτω, γι' αυτό σ' αφήνω. Εγώ ξέρω πολύ καλά ότι αυτός πριν 3 μέρες, με αυτόν τον κύριο που παραθέτει το μεγαλομέτωχο, που δεν είναι μεγαλομέτωχος, πήγε κάπου μια στη Χαλκιδική, σε ένα μέρος στη Χαλκιδική, δεύτερο ποδάρι, που είναι η εταιρεία Ιντρακόμ. Αυτή η εταιρεία Ιντρακόμ που γνωρίζουμε πολύ καλά, είναι του Σοκάτη Κόκαλη. Εδώ ο Μαρινάκης, θέμα χρόνου, φεύγει από το πλοίο του Ολυμπιακού. Ουσιαστικά αναλαμβαίνει ο Κόκαλης που είναι το τιμόνι του Ολυμπιακού και της Μικράς Ασίας, δηλαδή της ΠΑΟΚ. Έτσι πριν 23 χρόνια, να ξέρετε πολύ καλά, αυτό το σωματείο τον Ολυμπιακό τον είχαμε πει με τη ΦΑΠΑ. Όταν έλαβε ο Κόκα στον Ολυμπιακό, κάτι παλιό Ολυμπιακοί, 70, 80, 65, του είπαν μια παράπονα. Τι θα γίνει από πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, και λέει μη στεναχωρείτε, εγώ είμαι εδώ πέρα. Όταν έγινε άλλο στην Κωνσταντινούπολη και οι Έλληνες περιμένουν τα χρειά στους Τούρκους, έτσι και ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και λέω εγώ το με το βούμε. Τι θα έπρεπε ο κούμε Ντακ Μακ Πελεξαγγελίδης. Τι θα έπρεπε ο Δανός. Η άλλη περιβάλλει γυναίκα που είναι από πρώην στην Σοβιετική Ένωση από τη Γεωργία και έχει τα οικονομικά της πάει. Είναι το δεξί χέρι του Σαββίδη. Δεξί χέρι. Εντάξει, και πιστεύετε οικονομικά του μόνο στην ίδια. Λοιπόν, αν θέλετε να αποσύρετε το παλιό σου αυτοκίνητο και να κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ρωστά και μετρητά, αφή Κωνσταντινίδη τηλεφωνείτε τώρα στα 18133. Παρακαλώ. Ναι κύριε, ναι. Καλησπέρα στην Γαλάζια Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στην πόλη του Ηρακλή. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Μα χάσει τα χωράφια, τι. Θα τα σώσουμε, τι θα γίνει. Την επόμενη φορά που θα χοροπηδήξεις και θα πεις τρέξτε στο Σαββίδι και αυτά για μια ανυπόστατη συνομιλία και ανυπόστατη είδηση 100%. Είναι ψευδής. Είναι ψευδής. Κάτσε να μάθουμε. Είναι ψευδής είδηση. Λοιπόν, πάλι. Την επόμενη φορά, Ραπτόπουλε, θα μας βρεις μπροστά σου. Τι θα γίνει, ρε, πώς θα βρεις μπροστά σου. Όλο μπροστά μου βρίσκω κόσμο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Το έχεις παρακάνει. Το έχεις παρακάνει. 110 λέει. Άκουσες τι σου είπα εγώ. 110. Ο παδός σου είναι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Τι είναι. Ο παδός του Ηρακλή είναι ο κύριος. Σε παρακαλώ πολύ. Τι. Λοιπόν. Δεν είναι. Σε παρακαλώ πολύ. Τι με παρακαλάς. Ο παδός του Ηρακλή στο δικαστήριο ήταν. Τι να κάνω εγώ ήμουν. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Να κάνω παρέμβαση. Ναι. Και δεν το δεχτήκατε. Ποιος το είπε αυτό? Που έχω όνομα επίθετο που εκπροσωπώ το μεγαλύτερο σύνδεσμο της Ελλάδας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν ισχύει αυτό που λέω. Δεν ισχύει αυτό. Από εμάς δεν πέρασε ό,τι ζήτησες. Σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε κύριε Ραπτόπουλε. Το κάνετε καθημερινά. Αντί να πείτε τα προβλήματα της ομάδας της γειτονιάς σας. Δεν τα λέμε. Τι είπες? Είπες για το θέμα του Άρνεσεν. Είπες. Τον έχω σκίσει τον Άρνεσεν, ρε! Βρε, είπε σήμερα! Τι είναι σήμερα? Είπες 17 Νοεμβρίου. Είπες για το θέμα του κάκου! Αυτό δεν λέμε τόση ώρα! Τι να πεις, βρε κότα! Τι να πεις! Εγώ τι να πω, Κοίταξε, ρε! Ρε κοκκινάκο!
Κοίταξε Ραπτόπουλε, ούτε δαχτυλίδια θα σου κάνω τι κάνει να φιλήσω. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Γουστάρον αυτό, ανεξάρτητος έτσι, γουστάρον. Θα πάρω αυτό όμως είναι μια ζωή. Θα πάρω παίκτες από τον Ολυμπιακό, ναι. Θα τους πληρώσω. Με τι, θα τους πάρω. Πότε. Με τι. Περίμενε σε λίγες μέρες υπομονή. Λίγες μέρες υπομονή. Δηλαδή θα πάρεις παίκτες από τον Ολυμπιακό. Δεν πάρε, τι με νοιάζει εμένα. Εμείς που προσπαθούμε χωρίς κανένα όφελος, δίνουμε ακροματικότητα. Γιατί ρε φίλε, εμείς τι είπαμε. Βγήκε ο παδός σου, ο Καλτσίδης, ο παδός σου. Ξέρεις ότι ο Γιάννης ο Καλτσίδης έχει ένα πρόβλημα μεγάλο με την αυτόνομη θύρα 10 κτλ. Δεν χρειάζεται να τα λέμε αυτά. Δεν είναι ο παδός του Ηρακλή. Λοιπόν, άκουσε, σου είπα. Μα το Θεοδωρίδη αυτό τον έφαγε. Δεν πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το Θεοδωρίδη το φάγαμε πολύ, κύριε Ραπτόπουλε. Το φάγατε πολύ. Ό,τι θυμάται χέρι, τη μία τον έφαγε ο Κόκκινος, την άλλη την έφαγε ο Καλτσίδης. Ο Καλτσίδης ήταν αρχηγός λοιπόν, με τον Στέφανο. Ο Κόκκινος τώρα τι ήταν. Ο Βεράντζα ήταν. Ναι. Δεν επιτρέπεται Ραπτόπουλε να ταράζει τα νεύρα από ενός παιδιού 5 ετών μέχρι έναν κύριο μεγάλο 105 ετών. Καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή με διάφορες εκπομπές δημιουργείς προβλήματα. Στο είπα 1, στο είπα 2, στο είπα 5, στο είπα 10. Το δηλαδή τον Καλτσίδη να μην το βγάλουμε. Λεπρός είναι. Το κάνεις άρα εσκεμένα. Εσκεμένα. Το κάνεις για να φυτιλιάζεις τους οπαδούς του Ηρακλή που είναι... Μόνο. Είναι μόνο. Με σεβασμό. Με πολλούς από αυτούς μιλάς. Γιατί να μην μιλάω. Έχω και φίλους. Γιατί. Μπράβο. Αλλά κοίταξε. Κοίταξε. Η κατάρα της γριάς δεν έχει άλοθη. Δεν κάνει πίσω. Να είσαι καλά, Μάνο. Λοιπόν, παρακαλώ. Ο εισαγγελέας πρότεινε αθώωση και θα αποφασίσουν οι δικαστές. Κάτι μας είπες πριν ότι αποφασίστηκε. Ο εισαγγελέας. Εγώ είπα πριν το ρεπορτάζ ότι πήρα τηλέφωνο και δεν έχει βγει απόφαση και εσύ με αμφισβήτησες. Ο εισαγγελέας λέει αθώη. Από το πρότεινε μέχρι το αποφασίστηκε. Αθώη λέει. Και το ταϊπέδ. Πρότεινε. Ναι, πάμε. Από το πρότεινε μέχρι βγήκε η απόφαση υπάρχει διαφορά. Πάμε. Παρακαλώ. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Γιατί σας λέω εγώ έτσι πως σας λέω. Πρόσεξε να δεις τώρα. Μόλις με αυτή την αυτή θα μείνετε Ραπτόπουλε. Άντε πάλι. Να έτσι θα μείνετε με αυτό το πράγμα. Έτσι. Πρόσεξε να δεις. Το προηγούμενη εβδομάδα έπαιξε ο Ηρακλής με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Έπαιξε βόλι. Χρειάζεται τι έκανε βρε. Άλλο θέλω να πω εγώ. Και δεν είπατε όλη τη βδομάδα τίποτα. Πρόσεξε να δεις. Είστε όλοι συντεταγμένοι για να φάτε τον Ηρακλή. Όλα τα ραδιόφωνα. Και εσείς το ΕΦΕΜΠΑΟΚ και ο άλλος κυρίες και κύριοι το ΕΦΕΜΑΡΙΣ. Αλλά δεν θα σας κάνουμε το χατήρι. Πρόσεξε να δεις. Εάν αυτό το πράγμα γινόταν στον ΠΑΟΚ, τι θα γινόταν ρε Ραπτόπουλε. Χαμός γίνεται στον ΠΑΟΚ ρε. Προβλήματα έχουν ρε. Χαμός γίνεται. Σας ολόκληρη κουβέντα δυο ώρες ο ΠΑΟΚ τα προβλήματα. Αυτό που θέλω ρε. Θα ήσασταν κρέμα. Κοίταξε η μεγάλη ομάδα. Άκουσε λίγο. Η μεγάλη ομάδα. Άκουσε να πω ρε αυτό που θέλω ρε. Θα ήσασταν κρεμασμένοι στα μπαταλάκια. Και εσείς ρε. Λίγοι. Θα είσαστε κρεμασμένοι και εσείς θα κοιτάτε ματαλάκια ρε. Μούγκα! Αλλά είναι για τον Ηρακλή. Να τον εξαφανίσετε. Αλλά δεν θα σας κάνουμε το χατήρι. Προσκραβείς. Και πρώτα και προηγούμενη εβδομάδα εσύ και το Φιλαράκης αυτός ο παλιόβροχος εκεί που κουβανάς εχθές και κάθε Δευτέρες αυτό το ταγάρι. Και εσύ μαζί ξεστηλέγατε. Τι λέγαμε. Ενέμα είναι αδικοί αυτές οι προσαυξήσεις να πούμε που βάλανε στον ΠΑΟΚ. Μόλε! Και το στόμα σε αυτή! Και αυτά που είναι στον Ηρακλή είναι εντάξει, Κότες! Αρσενικές κότες είστε, ρε! Αυτό που κάνετε στον Ηρακλή, σας είπα και άλλη φορά, είναι δημοσιογραφική και παραγωγική αλήθεια! Αλήθεια! Να είσαι καλά! Κάνετε. Ο άλλος βρίζει τον κάκο, λέει, Ραπτόπουλε σε βρίζει, με χαιρετάει εμένα. Το ταϊπέ το κοροϊδεύα τώρα, μιλάτε τώρα κόκκινε Ολλανδέ, λέει και Μάνο.
Επειδή είσαι φιλοτομαριστής, φαροντολόγος, φιλοκρίματος, κολοτούμπα σε όλα και δίθε με λίγα λόγια, λαμόγιο, και μόνο για το τομάρι σου, αυτό σε ραπογκλειστρώνει. Θα τρίζουν τα κόκαλα του μηταρά. Όπα, το τραβάει αυτό. Να απαντήσω τον κύριο. Βεβαίω. Επειδή διαβάζει το μήνυμα. Ενώ τα δικά σου δεν τα διαβάζει όταν σε λένε έτσι. Μάλλον δεν κοτάρα. Δεν με έβρισε. Να σε βρει, ρε. Δεν έχει ψυχή εσένα να σε βρίσουν. Όχι, ρε. Εσύ δεν έχει ψυχή να σε βρίσουν. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει άντερα να σε βρίσουν άλλο. Ναι, ναι. Δεν έχει. Λοιπόν, μάγκα. Συστημικέ. Πασό και Νέα Δημοκράτη. Παοξή Αριανέ. Σου περάει η Ιερολοχήτη. Κάτσε στην ιδεολογία μπορώ σου. Γρία, δεν το κάτσε στην ιδεολογία σου, λοιπόν. Παρατάξω εκεί πέρα για το συμφέρον σου και τη συμπεριφορά που έχει εσύ και όλο ο κόσμο μαζί και εγώ και ο κόκκινο και όλοι για το τομάρι μα. Δεν την αλλάξει εσύ, αγόρι μου. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Το Πολυτεχνείο έριξε τη Χούντα. Την έριξε, τη Χούντα έριξε μετά από 8 μήνες ο Ιωαννίδης τρώγοντας το Παπαδόπουλο. Χαρίζοντας τη Μισή Κύπρο. Αυτή είναι η ιστορία. Έλα, τρέμουν στον μπροστά ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης, καπετάν Γρηγόρη. Άντε τώρα παίξανε με τα κουβαδάκια ως επαναστάτη του Πιτόγυρου, λέει ο Βάσκος. Επαναστάτη του Πιτόγυρου. Γιατί γέλασε, εγώ δεν γέλασα με τον άλλον ο οποίος. Ντροπή. Εντάξει, ο Βάσκος. Είσαι επαναστάτης. Ο Έλληνας είναι φυτό. Ψήφισε τρεις φορές ο Γεωργάκη, Τσίπρα για να βολέψει και το παιδί του. Μπε επαναστάτες. Φαλακρό κουνάβι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι μισοί κράζουν αυτούς που υποστηρίζουν τους Γάλλους, γιατί λέει δεν έκαναν το ίδιο με τους Σύριους. Οι ίδιοι τι κάνανε. Μέχρι που δεν σώναν τη βία, λέει, για τους Σύριους, άλλαζαν κανάλι και βλέπαν τα ζώδια στη Μενεγάκη. Τα δάκρυα για τους Γάλλους είναι ψεύτικα, διότι αν το πάθαιναν Γερμανοί, θα γελούσαν. Γρηγόρη, τι θα γίνονταν αν περνούσε ο νόμος για άρση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας από τους προηγούμενους. Η ελληνική κοινωνία ζει σε ένα ψέμα. Ραπ, κάνε την κολοτούμπα για το λαό του ΠΑΟΚ που αντιστέκεται για την πρόληψη του κάκου. Άρα, αυτοί ο λαό του ΠΑΟΚ ηλικιωμένοι και ανήγυπαροι θα εξαφανιστούν. Ποιο είναι ο λαό του ΠΑΟΚ, τι λέει, όταν ήρθε ο Γκαγκάτσης, γιατί ο λαό του ΠΑΟΚ δεν φώναζε τότε, δεν ήταν με τον Κόκαλη, να πούμε, ο κύριο Γκαγκάτσης, δεν θα πούμε τα πρωταθλήματα. Παρακαλώ. Τι έγινε, για τότε δεν έβγαλε ο λαό του ΠΑΟΚ. Καμιά ανακοίνωση δεν είδα εγώ. Παρακαλώ. Ναι, φίλε. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Κύριε, ακούμε. Καλησπέρα στην ασπρόμαυρη Θεσσαλονίκη, στην ύφη του Βορρά. Σιγάρα φίλε, εντάξει, ακούσαμε. Λοιπόν, θέλω να πεις κάτι γιατί 10 μέρες τώρα όλα τα μηχανολογικά σε όλη την Ελλάδα είναι κλειστά επειδή δεν έχουν πληρώσει την εταιρεία που κάνει το σέρβις, με αποτέλεσμα όλοι να κάθονται στις καρέκλες να πληρώνονται και ο φουκαράς ο Κοσμάκης από την περασμένη Τετάρτη να υποφέρει. Τα μηχανολογικά περίμενα επειδή και δεν το ξέρει κανένας. Αν έχεις την καλοσύνη, μισό λεπτό. Ένα-ένα. Ναι. Τα μηχανολογικά τι πρόβλημα έχουν και γιατί είναι κλειστά. Δεν μπορείς να κάνεις καμία πράξη σε οποιοδήποτε μηχανολογικό της Ελλάδος. Ναι. Δηλαδή, ο λόγος ποιος είναι. Να αλλάξεις, δεν υπάρχουν λεφτά, ρε λέει. Με τον άνθρωπο μιλάω. Ούτε τον άκουσες τίποτα. Γιατί το σύστημα είναι κλειστό από την εταιρεία που το ελέγχει και που το κάνει. Γιατί είναι απλήρωτη η εταιρεία. Απλήρωτη 3 χρόνια. Μάλιστα. Το λογισμικό αλλά δεν έχει πληρωθεί. Να υπάρχει ένα μπάχαλο και δεν το έχει πει ούτε καμιά τηλεόραση. Γιατί δεν βγαίνει προς τα έξω αυτό το πράγμα, μου κάνει εντύπωση. Εγώ παλικάρι μου το καταγγέλω σήμερα γιατί σήμερα έμαθα τον λόγο. Μέχρι τώρα μας λέγανε ότι είναι λόγο βλάβης, αλλά τελικά είναι το ότι είναι απλήρωτη οι άνθρωποι εδώ και 3 χρόνια η εταιρεία και τους κατέβασε το διακόπτη. Μάλιστα. Θα το ερευνήσουμε, σε ευχαριστώ. Θα ερευνήσουμε το φίλε. Παλικάρι μου και να παιχτεί, γιατί εγώ που σου παίρνω είμαι επαγγελματίας και αυτή τη στιγμή να πούμε έχουμε από την Τετάρτη καθόμαστε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Φαντάζομαι ένα ταλικέρι που θέλει να κάνει δουλειά και να φύγει στο εξωτερικό γιατί έχει πάνω τρόφιμα ή διάφορα άλλα άνθρωποι, πράγματα. Εδώ πέρα δεν έχουν να βγάλουν άδειες, δίνουν α4. Τα πράσινα. Ναι, τα αυτό είναι, αυτό είναι εδώ και 5 χρόνια δεν υπάρχουν, δεν δίνουν άδειες, σου δίνουν μια α4. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Εντάξει. Παρακαλώ στο τελευταίο για το ημίωρο, ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας πω για το δικαστήριο που μιλήσατε. Για τους κυρίους οι οποίοι ήταν πρώην πρόεδροι του Εραστέχνη Ηρακλή. Ναι. Αυτό είναι. Μάλιστα. Ναι. Ακούμε, ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω στον κύριο Ραφτόπουλο και σε εσάς κύριε Κόκκινε ότι ο εισαγγελέας όπως προλαλήσατε προτείνει, ο δικαστής μαζί με τους υπόλοιπους αποφασίζει. Πρώτον. Δεύτερον, αν κρυθούν οι κατηγορούμενοι αθώοι, τότε περνάει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου από την ομάδα για να εισπράξει αυτά τα χρήματα τα οποία πρέπει να πάρει το κράτος. Διαφορετικά, διώκει τους κατηγορούμενους. Δεν είναι καμία σχέση ομάδα. Είναι δύο διαφορετικά αδικήματα και δύο διαφορετικά σχέδια. Άρα συμφωνούμε 100%. Ναι. Με τι ασχολείστε αν επιτρέπετε.
νομικός. Είστε νομικός. Ο εισαγγελέας συγγνώμη, μπορεί να προτείνει ό,τι θέλει. Επειδή μου κάνετε μεγάλη χαρά αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που είναι χαρακτηρισμένα για αθλητική χρήση, χρειάζεται πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή πρέπει να γίνει καινούριος νόμος για να περάσουν σε οποιαδήποτε άλλα χέρια, όχι απλά να φύγουν. Για άλλη χρήση. Ακριβώς. Για άλλη χρήση. Ακριβώς γίνεται και κάτι τέτοιο ούτε έχει γίνει, ούτε έχει περάσει, ούτε καν έχει κατατεθεί κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να γίνει δικάσιμος για να γίνει. Δεν μου λέτε, αν αθωωθούν αυτοί οι τρεις, όπως πρότεινε ο εισαγγελέας, τα κτήματα που πάνε. Παραμένουν στο δασκάλι, δεν αλλάζει. Άσε, μιλήσει ο νομικός. Κάτσε. Τα κτήματα. Σε δύο ώρες λοιπόν του αθώνει ο Φλωρίδης. Τι γίνεται. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν κινείται νομικά το κράτος προς την ΠΑΕ Ηρακλής. Ποια ΠΑΕ Ηρακλής. Προς την ΠΑΕ Ηρακλής. Προς το Ρέμο. Εναντίον του Ρέμου. Ποια ΠΑΕ Ηρακλής, αφού είναι Πόντι Κατερίνη. Εναντίον του Ρέμου. Κάτσε λίγο. Δεν υπάρχει ΠΑΕ Ηρακλής. Πόντι Κατερίνη. Εναντίον του Ρέμου ήταν σαφή ο άνθρωπο. Μην σκά γαϊδούρι, ρε. Κάτσε να μιλήσει. Του αθώνει λοιπόν, εγώ λέω, ο κύριος Φλωρίδης. Τι γίνεται. Συμφωνούμε. ΠΑΕ Ηρακλής δεν υπάρχει. ΑΕ Ποντίον είναι. Τι γίνεται τώρα. Ναι. Κινείται το κράτος προς αυτόν που φαίνεται ότι έχει ιδιοκτησία της περιουσίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ποιος είναι. Δεν υπάρχει κανείς. Ο Αντώνης Πασχαλίδης. Σταμάτα. Δεν μπορεί να βρίσκονται στον αέρα αυτά τα πράγματα. Πρέπει να υπάρχουν συμβόλαια συμφωνητικά. Ακριβώς. Ναι. Και τι να τον κάνει τώρα, το βάλει φυλακή. Το οτιδήποτε. 110 εκατομμύρια αφού δεν τα έχει αυτός. Τι θα γίνει μετά. Νομικά τι θα γίνει μετά. Δεν είναι ο νομικός του Ρέμου. Σταμάτα ρε φίλε. Τι λέει ο νόμος, τι λέει. Δεν μπορεί να διώξει ο νόμος μετά την ομάδα. Γιατί δεν τα χτήματα κύριε μου, λέω εγώ αθώνεται. Αθώνονται αυτοί. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη εταιρεία Ηρακλής. Λέω εγώ. Λένε αυτοί του Ρέμου, εγώ λέω ότι δεν υπάρχει. Και ιδιοκτήτης δεν είναι κανένας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή μου λέτε ότι η Μίκρα είναι στην αέρα. Εγώ δεν είμαι Ηρακλήδης. Όχι, λοιπόν, η Μίκρα παραμένει. Η Μίκρα, συγχωρέστε με, παραμένει. Ιδιοκτήτης είναι ο ερασιτέχνης. Ο ερασιτέχνης Ηρακλής. Ο οποίος όμως εκπροσωπείται πιθανόν από άτομα τα οποία δεν έχουν εμπλακεί με τα 110 εκατομμύρια. Ακριβώς. Είναι ας πούμε άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς το λένε κόκκινα αυτούς που τους βάζουν, ξέρω εγώ, τους ορίζει το πρωτοδικείο. Ορκωτή. Ναι. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Ορκωτή. Θα μας πει ο φίλος. Νομικός είμαι. Δεν σ' αρέσει όταν σου τα λένε. Γιατί δεν με απαντάει, ρε κόκκινε. Το ρωτάω. Δεν μπορεί, σου λέει, το δικαστήριο να πάρει τέτοια απόφαση. Τι δεν μπορεί να πάρει. Σου είπε το δικαστήριο το συγκεκριμένο, δεν μπορεί να πάρει τέτοια απόφαση. Μόνο δηλαδή η πολιτεία μπορεί να πάρει την απόφαση. Το είπα, έκανα τρία τηλεφωνήματα και τη βρήκα την άκρη. Μίλησε με τον υπουργό. Δεν σε ενδιαφέρει με ποιον μίλησα, το είπα. Εσύ τα δικά σου. Λοιπόν. Κάτσε να πω το χορηγό. Λοιπόν. Μονοκατοικία, πολυκατοικία, εξοχικό διάρρη, τριάρρη, υπάρχουν πολλά διαφορετικά σπίτια, αλλά μην είναι λύση για την επικοινωνία σου. Η Vodafone ενσωματώνει την Ελλάδα online και φέρνει το Vodafone.com μια νέα μοναδική εμπειρία σταθερής και ίντερνετ για κάθε σπίτι με νέες δυνατότητες και υπηρεσίες. Συνδύασε κινητό Vodafone με σταθερό και ίντερνετ Vodafone.com για να απολαμβάνεις δωρεάν προσωπική εξυπηρέτηση για ό,τι χρειάζεσαι για κινητό και σταθερό και δωρεάν ρεζέρβα επικοινωνίας για να μην ξεμείνεις ποτέ από επικοινωνία σπίτι ό,τι και αν συμβεί. Μπε στο vodafone.gr κάτω.com και μάθε περισσότερα για το Vodafone.com και τις νέες δωρεάν υπηρεσίες οι οποίες θα σε συναρπάσουν. Απαραίτητο διάλειμμα, μην ξεχνάτε α-2 κενό. Smart TV ονοματεπώνυμο στο 54-344 για την τηλεόραση αξίας 1000 ευρώ. α-3 κενό, Σμύρνη ονοματεπώνυμο στο 54-344 για το πενταήμερο ταξίδι της Σμύρνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Γλυκό αγόρι, να πάρουμε και τους υπόλοιπους ακροατάς. Το ρεπορτάζ του κόκκινου έχει πάρει φωτιά. Υπάρχει καπνός, υπάρχει φωτιά. Δεν ξέρω τώρα το δαιμόνιο ρεπορτάζ του κόκκινου, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, θα το αφούσω τώρα τον τελευταίο μισάωρο να το απολαύσω. Δεν έχω να πω. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν έχω να πω τίποτα. Θα βγει απόφαση τώρα. Θα αθωθούν, λες τι λες. Εγώ λέω ο εισαγγελέας συμπαθώει. Δεν απασχολεί, θα γίνει. Πώς δεν σε απασχολεί, θα γίνει. Λοιπόν, να πω ότι το καλό Εβιτάλ είναι ένας 100% φυσικός οικισμός κριτικής βιολογικής αλόης σε τζέλ και υγειονομικό οξύ, κολαγόνο, βιταμίνη C, ρόδιμα, τζουράνα, φασκόμηλο, τσάι του βουνού, χαρούπι, κρύταμο και δίκταμο. Βλέπετε τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν θέλει να ακούσει κανένα, δεν μπορεί να μιλήσει για τίποτα. Είναι σε υπερδιέγερση ο Ραπτόπουλος, το μας απαυτώσει κιόλας. Βοηθάει σε βευτικές διαταραχές, δυσκυλιότητα, ευαίσθητο έντερο. Έχει κι άλλα εδώ πέρα πίσω. Λοιπόν. Σεξουαλικά αυτά λοιπόν, έχει, ρε. Δεν περιέχει και στέβια ώστε να έχει ωραία γεύση. Έτσι. Τονώνει τη σεξουαλική διέγερση και στους άνδρες και στις γυναίκες. Περιέχει 6 κριτικά βότανα, αλλά και αλόι βέρα και ρόδι. Επίσης περιέχει και κολαγόνο και αλουρονικό οξύ. Λοιπόν,
βιταμίνες Α, Β, Σ, Δ και με την εγγύηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, την πιστοποίηση του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Στο 2312-200-500, αποκλειστική τιμή για τους ακροατές του Μετρόπολης, 34 ευρώ και 90 λεπτά, τηλεφωνήστε τώρα, χωρίς τη χρήση πιστωτικής κάρτας. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Γεια σου. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια, μία για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και μία για το δεύτερο. Θα προσπαθήσω να τα συμπυκνώσω στο τρίλεπτο. Το πρώτο και όσον αφορά ένα σχόλιο που έκανε ο φίλος μου ο Κώστας για το υποχρεωτικό του στρατεύσιμο και άρα μη ηρωικό στην περίοδο του Αλβανικού Μετόπου. Φίλε Κώστα, σε εκείνη την περίοδο καλέστηκαν κάποιες συγκεκριμένες μάχημες σειρές. Από πήγανε, 20 έως 35 ετών. Όποιος δεν πάει χιλιάδες, είναι λιποτάκτης. Υπήρξαν χιλιάδες Έλληνες οι οποίοι υπέρβαιναν τα 35, μεταξύ των οποίων και μερικοί φωτεινοί άνθρωποι του πνεύματος που πολύ συχνά συνηθίζεις να ρωτάς απαξιωτικά τι δουλειά κάνανε και πολέμησαν στο μέτωπο. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κριθεί ακατάλληλοι, Ι4 και Ι5. Εθελοντικά στρατεύτηκαν και πολέμησαν στο μέτωπο. Υπήρξε το άλλο μισό του πληθυσμού, οι γυναίκες της Ελλάδος, που είτε στρατεύτηκαν εθελοντικά στα νοσοκομεία και στον Ερυθρό Σταυρό, είτε πήγανε στην πρώτη γραμμή στα πρόχειρα νοσοκομεία που στήθηκαν, είτε οι γυναίκες της Ηπείρου, κουβαλώντας στις απότομες κορφές της Πίνδου τα πυρομαχικά, δίνοντας αυτόν το χαρακτήρα που συνήθως λέγεται παλαϊκός χαρακτήρας. Και γι' αυτό ήταν νικηφόρο και λαμπρή αυτή η σελίδα που έγραψε ο λαός μας. Δεν πρέπει να την απαξιώνουμε, επειδή δεν είναι κάτι που έγινε χιλιάδες χρόνια πίσω, είναι κάτι που το κάναν οι παππούδες μας. Πρέπει να μας εμπνέει, να είναι ζωντανό μέσα μας, και επειδή οι λαϊκοί άνθρωποι το κάνανε, πρέπει να είμαστε πολύ πολύ περήφανοι. Ένα δεύτερο που έχω να πω σε σχέση με το ζήτημα που προέκυψε από το δικαστήριο και σε σχέση με την περιουσία του Ηρακλή. Μου κάνει μεγάλη του γάμα σίγμα Ηρακλής. Ναι. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Το γεγονός ότι είναι έτοιμο να γίνει ένα τέτοιο σκάνδαλο, γιατί εγώ προσωπικά θεωρώ σκάνδαλο την περιουσία ενός γάμα σίγμα της πόλης μας, που έχει αποστολή να είναι αθλητική κυψέλη και να αθλούνται χιλιάδες παιδιά που προτιμούν να αθλούνται με τα χρώματα του Ηρακλή. Να χρησιμοποιηθεί για άλλο λόγο. Όταν είναι να βγει στο σφυρί και είναι τόσο κοντά, οι οπαδοί του Ηρακλή, αντί να ετοιμάζονται, να καλούνε, να δραστηριοποιούνται, αυτό το πράγμα υπερβαίνει τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και μπορούμε να δώσουμε ένα χαρακτήρα πανμακεδονικό σε αυτή τη μάχη. Να μην χαθούν αυτά τα πράγματα, να ασχολούνται πάλι με τον ΠΑΟΚ και σήμερα. Δηλαδή είναι τρελό αυτό. Κινδυνεύει το σπίτι σου. Και εσύ ασχολείσαι με τον γείτονα. Λύσε λοιπόν αυτό το ζήτημα και κάλεσέ μας, γιατί είναι και για μας ζήτημα. Και πραγματικά θα είναι ρουφιάνος όποιος αυτή τη στιγμή σε αυτή τη δυσκολία κοιτάξει να υποφεληθεί. Να είσαι καλά, Σύφη. Μάλιστα. Για χαρά. Μ' αρέσει ο Σύφης που είναι παοξής, αλλά θέλει. Τελικά αποτελέσματα 15-01 Κορέα Μπαχρέιν, 2-0 Άσος από ημίχρονο. 15-03 Ανδόρα Άντρα 19 Νήσι Φερόες, 1-1 Χ το ημίχρονο Άσος. 15-04 Ελβετία Άντρα 19 Ρουμανία, 3-1 Άσος το ημίχρονο διπλό. 15-06 Γεωργία Αυστρία, 0-0 Χ. 15-07 Ουγγαρία Αλβανία, 2-3 διπλό από ημίχρονο. 15-08 Γεωργία Σουηδία, 0-1 διπλό το ημίχρονο ήταν Χ. Και σε εξέλιξη 15-15 Σιγκαπούρη Συρία 0-1, 15-16 Χονγκ Κονγκ Κίνα 0-0, 15-17 Παρτουμπίτσε Σπάρτα Πράγας 1-0, 15-20 Αζερμπαϊτζάν Άντερ 21 Ρωσία Άντερ 21 2-0 και 15-21 Τουρκμενιστάν Ομάν 1-0. Μπράβο. Παρακαλώ. Ναι. Άντερ ρε παιδιά. Πρέπει να τα προλάβουμε. Κάτσε να πει και τα πράγματα ρε φίλε, τα μάτς πώς θα γίνει. Έλα μας γαστρο... Συγγνώμη, ναι. Λοιπόν, respect στον κύριο Σύφη όσον αφορά την πρώτη τοποθέτηση, το πρώτο μισό. Το δεύτερο, εγώ ακούω όλη την εκπομπή,
δεν είδα, δεν άκουσα ρε παιδί μου κάποιον Ηρακλειδέα από αυτούς που τους προλαλήσατε, εκτός βέβαια από τον κύριο, από τη Γερμανία, πώς το λένε τον κύριο, ναι, τον συνοπαδό μου που τώρα μου διαφεύγει, ο οποίος εντάξει, μόνιμο, δεν ασχοληθεί κανείς σήμερα με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλε, ναι, ναι, σήμερα θα σας βγάλω το καπέλο, παρόλο την άλλη φορά που έτσι μας φορτώσατε πολύ, και ήταν τέλος πάντων, όποτε ασχολείστε με τον Ηρακλή, πέφτετε έξω, αλλά σήμερα πρέπει να σας βγάλουμε το καπέλο, παρόλο την κοινικότητα που σας διακρίνει, νομίζω ότι είστε στην καρδιά των, τέλος πάντων, των θεμάτων. Και όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, το νόημα της σημερινής ημέρας, αλλά και όσον αφορά τις υπόλοιπες τοποθετήσεις σας, νομίζω ότι με εκφράζετε 100% απολύτως. Παρόλες βέβαια τις έχετε μια τάση να γενικεύετε, έτσι, και λίγο να τα ισοπεδώνετε, αλλά επαναλαμβάνω, στον πυρήνα των λεγόμενων σας, σήμερα σας βγάζω το καπέλο, κύριε Ραπτόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ο πυρήνας ήταν ο Ηρακλής στο θέμα το δικαστικό. Του ΠΑΟΚ με τον Κάκο είπαμε την άποψή μας. Δεν μιλάει κανείς. Είναι υποκριτική. Και δεν μιλάει κανείς. Υποκριτική ανακοίνωση των συνδέσμων, γιατί το ίδιο έπρεπε να κάνουμε τον Κακάτσι. Θεωρώ ότι αν ο Κάκος είχε εξουσία δεν θα μιλούσαν καθόλου. Και θεωρώ ότι οι φιλίες του Κάκου με τον Ζαγοράκη για να πάρει ένα πόστο Κάκος δεν γουστάρουν οι οπαδοί. Αλλά αν είχε ο Κάκος εξουσία και ο ΠΑΟΚ έπαιρνε σφυριγματάκια να γίνει ο Χαλίφης στη θέση του Χαλίφη και το πιστεύανε, δεν θα βγάζανε πιστεύω ανακοίνωση. Έτσι νομίζω εγώ. Μα κάνω και λάθος. Παρακαλώ. Ναι, μάλιστα κύριε. Ναι. Τι κάνουμε. Καλά κύριε εσείς. Λάνδος εδώ πέρα για να τα πάμε. Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Σύφη και μπράβο του, γιατί είναι ένας από τους λίγους παοξίδες ο οποίος μπορεί να θρώσει άρτιο λόγο και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Εγώ θέλω να μάθω ποιος είναι αυτός ο κύριος ο εισαγγελέας, ο οποίος εκτελεί εξαίρετα τη δουλειά του, είναι απόλυτα σίγουρος, ο οποίος θέλει να αφωθούν οι τρεις πρόεδροι του Ηρακλή που τρώγανε το ΦΠΑ και να τιμωρηθεί ο σύλλογος με ποια λογική. Δηλαδή προσπαθώ να καταλάβω ότι κατέβηκε ο Ημίθιος με το ρόπαλο στο χέρι και άρχισε να υπογράφει συμβάσεις, αλλά υπογράφει ήταν αλουνού. Εγώ για να καταλάβεις, έχω πάει στον ορφανό, όταν ήταν ορφανός τότε στα πράγματα και μας είχε καλέσει και τον είχα πει ότι άμα θέλεις να ξεβρωμήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα απολύτως από ένα πολύ απλό κατανοητό πράγμα. Κάθε διοίκηση που θα αναλαμβάνει σε κάθε ανώνυμη εταιρεία, είτε είναι ερασιτική, είτε είναι επαγγελματική, είτε είναι διαπλανητική, φεύγοντας θα παραδίδει το ταμείο στο μηδέν. Ακριβώς. Ούτε ένα χιλιάρικο παραπάνω, ούτε ένα χιλιάρικο λιγότερο. Θέσπισε το σαν νόμο για να μπορέσουν επιτέλους να φύγουν τα διπλά και τα τριπλά συμβόλαια κάτι παλιότερα χρόνια σε κάτι ομάδες που τα λεφτά τα παίρναν μέσα από τις βαλίτσες. Έτσι, γιατί αυτά γινόντουσαν στο ποδόσφαιρο. Κόψε το στοίχημα, γιατί θα τους φορολογήσεις μέχρι εκεί που θα πάει. Κατάλαβες, στους παράγοντες μιλάω. Αυτούς που παίζουν κάτι άσο διπλά τελικά και κάποιους που πάνε και παρακαλάνε το μάτι πρέπει να λήξει 3-0, παιδιά. Κανονίστε, στο 89 και στο 92 πρέπει να φάτε γκόλεσεις. Γίνονται τέτοια πράγματα. Εγώ λέω τι γίνεται. Γι' αυτό και επίσης θέλω να πω ότι θα έπρεπε ήδη ο ΓΣΣΥΓΜΑ κατ' εμέ να καλέσει ένα συμβούλιο να ενημερώσει την κατάσταση, γιατί από τα δικαστήρια ο Ηρακλής είναι καμένος και επειδή αυτοί δεν έχουν θυγαδέψει τα λεφτά πολύ πριν σκάσουν τα πράγματα και ότι ο βασικός κατήγορος έχει γίνει συνήγορος και μιλάω για τον ταμεία του ΓΣΣΥΓΜΑ Ηρακλής, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι προστατευόμενος μάρτυρας. Και συμμετείχε, αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα γενικότερα δεν βγαίνουνε, γιατί ασχολείστε για το τι κάνει ο φροντιστής του ενός και για το άλλο κλητήρας του άλλου πίνει καλό καφέ και δίνει και μοιράζει καλά το χαρτάκι, καταλάβατε. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, γι' αυτό και εγώ συμφωνώ ότι θα έπρεπε να γίνει και μια εκπομπή. Να βγει ο νομικός του Ηρακλή να πει πέντε πράγματα. Δεν υπάρχει το θέμα, ρε Σύνικο. Δεν υπάρχει. Άκουσε με. Τέτοιο θέμα δεν υπήρχε, ότι ο Πασχαλίδης θα ρίξει την ομάδα στη Δέλτα Εθνική και ακόμα και σήμερα κάποιοι θα κράσουν το ταμείο που λεγόταν Τάκη. Σε μένα μιλάς. Όχι, δεν μιλάω σε σένα, μιλάω για τον διπλανό σου και γενικότερα για τον έχω βάλει στα στήθια μου μπροστά. Ο οποίος μπορεί να τα κάνει και ο ίδιος αυτά τα πράγματα.
Γιατί πολύ απλά ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατέστρεψε τον Ηρακλή και τον έφτασε στα 30 εκατομμύρια χρέη. Και αλλά αυτά και πολύ θα πάνε ψηλά. Εγώ αυτά που θέλω να σου πω τα ξέρεις πολύ καλά και τα ξέρουν και όλοι. Ναι, για να μην κουράζουμε όμως τον κόσμο, yeah. Το λέω για μία ακόμη φορά, ότι τα τηλέφωνα που έπρεπε να γίνουν γίνανε και ξέρεις πολύ καλά ότι δεν καλαμπουρίζω. Εγώ θέλω να δω τον Καράογλου πρώτο αυτή τη φορά, γιατί μην είναι τίποτα αυτή τη στιγμή. Όλους πρέπει να συστρατευτούν, γιατί τον Ηρακλή τον έχουν φάει από πολλές φορές. Τρία εγγένεια του κάνει αγίπεδο. Του Πανεπιστημίου πολλοί που όλοι λένε για τον Καφτατζόγλιο και για τα σχετικά. Ο Ηρακλής του πήρανε τα θέματα για να του φτιάξω γήπεδο. Του υποσχεθήκαν ότι θα του δώσω Καφτατζόγλιο. Έχει γίνει το χημείο, το χημικό και όλα εκείνα που ήταν δωρεές Ηρακλειδέων για να γίνει το γήπεδο του Ηρακλή. Για να μαθαίνουν κάποια ιστορία για το πώς έχουν τα πράγματα. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα να πήγανε στη Μίκα και του κόψανε μέχρι ένα ελικόπτερο τον φέραν τον άλλον. Γήπεδο στον Ηρακλή ακόμα δεν έχει γίνει, ακόμα μας θα πούνε το Καφτατζόγλιο. Γι' αυτό να είναι πολύ καλά ότι έχουν γνώσει οι φύλακες και ότι από εκεί πέρα ούτε με τις μπουλντόζες δεν θα τα πάρουν. Να είσαι καλά. Να ξέρουν και μόνο. Να είσαι καλά. Αν θέλετε να αποστείλετε το παλιό σας αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα και αν κερδίσετε μέχρι και 500 ευρώ ριστάκι με ρητά, αφού η Κωνσταντινίδη τηλεφωνείτε τώρα στο 18133, να πω ότι εκεί υπάρχει και ό,τι αντιληπτικό. Και αν χρειάζεσαι, θα το βρείτε σε καλή τιμή με 2 έτη εγγύηση, αφού οι Αφοί Κωνσταντινίδη έχουν πολύ απλά τα πάντα. Κοντέ, ο δικός σου πλήρωσε. Άργησε, αλλά πλήρωσε. Και επειδή δεν θέλω να είμαι άδικος, το λέω ότι ο κοντός, μάλλον η σουπιά του κοντού, πλήρωσε. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Αλφα μη 3 κενό. Σμύρνη ονοματεπώνυμο στο 54-344. Αν θέλετε ένα μαγευτικό ταξίδι 5 ημερών στη Σμύρνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αλφα μη 2 κενό. Smart TV. Ονοματεπώνυμο στο 54-344. Έχουμε πανέμορφα δώρα για τους φίλους ακροατές του Μητρόπολης και έπεται συνέχεια με πάρα πολλά τα οποία έρχονται σε λίγες μέρες, θα τα ακούσετε και είναι πάρα πολύ ωραία αφού μπορείτε να τα κάνετε δικά σας. Ακολουθεί αμέσως μετά την εκπομπή η Μαρίνα Μπίκου με τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά τρίτο ημίχρονο με Κυριάκο Κίρτσο, Τάνια Δήμου και Δημήτρη Κανελάκη. Να είστε καλά, πρώτα θέλω με τον Κωστή Ταλέτο το βράδυ, όλοι μαζί αύριο. 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 Όλοι μαζί αύριο.